Δεν πιστεύω να τρόμαξες με τη φωτογραφία που ανέτησα και σε τάγκαρα για να προλογίσω την έναρξη εκπομπής. Δεν την είδα. Αυτό άμα την έβλεπα δεν θα χαμόγελο μάλλον. Μπορεί, εντάξει, δεν είναι κάτι το... Όταν είσαι πιο μπροστά από τεχνολογία. Δεν είδες τη φωτογραφία, εντάξει, δεν ξέρεις που σε ταγκάνω δηλαδή. Αυτή εμφανίζεται στο προφίλ σου. Εντάξει, δεν είναι κάτι, είναι κάτι το σκοπτικό, δεν είναι κάτι το οποίο θέλει να υποδηλώσει κάτι. Είναι μια φωτογραφία από προχθές, από την Δευτέρα, από τον Τύρναβο, από το Μπουρανί, το λεγόμενο καρναβάλι εκεί της περιοχής, το παραδοσιακό, το οποίο έχει έτσι μια διονυσιακή προσέγγιση. Ναι, αρχίζει. Την είδες, ε? Πω, ντροπή. Ντροπή, γιατί... Αυτό τρώγεται, τώρα είναι ψωμάκια. Καλέ, τρώγεται, δεν λες, τρώγεται. Και έχει μια κυρία. Είναι ένα καρναβάλι για όσους το έχουν υπόψη του. Συχνά πυκνά το έχουμε σχολιάσει από εδώ. Όπου αναπαραστούν ανδρικά μόρια σε πάρα πολλές εκδοχές. Σε εκείνο το καρναβάλι έχει αυτό το διονυσιακό μέσα από την αρχαιότητα. Και είναι μια κυρία η οποία κρατάει ένα ψωμί, μαργαρίτα πρέπει να είναι αυτό το ψωμί. Είναι με σισαμάκια. Μπορεί να έχει λίγη μαργαρίτα μέσα, που δεν ξέρουμε. Το οποίο αυτό το ψωμί αναπαριστά το ανδρικό μόριο σε όλη του την έκταση και σε όλο του το εύρος. Ας το θέσω έτσι εύσχημα. Τι ψωμί, τι ψω, να μην πω τώρα. Τι ψωμί, τι ψωμάκι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αλλά εντάξει, αυτά είναι τα ωραία της εποχής που διανύσαμε των καρναβαλιών. Και εμείς θέλουμε να πάμε να βγάλουμε το ψωμί μας. Πολλές φορές το ψωμί μας έχει αυτό το σχήμα. Όταν ξυπνάμε τέτοια ώρα και το συνεχίζουμε και το πάμε και το πάμε και το πάμε. Αλλά αυτά έχει και η αθάνατη ελληνική μας παράδοση. Έβλεπα ένα καταπληκτικό βιντεάκι από αυτό το καρναβάλι. Είναι, πώς να σου το πω, καρναβαλάρχης, ο υπεύθυνος εκεί, ο οποίος στο μπράτσο του έχει όλο το χέρι ένα τεράστιο από αυτό, κατάλαβες? Ναι. Και το κυκλοφορεί εκεί γενικά. Και έχει μια ρεπόρτερ που πηγαίνει τουλάχιστον τα 3 τελευταία χρόνια και κάνει ζωντανές μεταδόσεις ρεπόρτερ του Star, ναι. Μια κοπέλα, είναι η ίδια, πλέον έχουν γνωριστεί, δείχνει ας πούμε το 2016. Λέει, γεια σας, είμαστε εδώ στον Τύρναβο τον Ατάλο. Λέει, καλημέρα και να ευχηθούμε, λέει, στον κόσμο καλά από αυτά. Ίσια. Ναι, είναι η ευχή εκεί της περιοχής, δεν είναι. Μπροστά, ναι, ναι. Τύρναβος. Πάει το 2017, λέει, ήσουν, λέει, και πέρυσι που σε ευχηθήκαμε αυτό. Λέει, μην το πεις, μην το πεις, λέει, θα το πω καλά από αυτά. Του λέει, δημοσιογράφος, δεν θα σου πω κάτι στον αέρα. Η ευχή σου έπιασε τόπο πέρυσι. Και έρχεται, λέει, το 2018, τον ξαναδείχνει αυτόν τον τύπο να λέει. Μεγάλος ηλικία, ένας άνθρωπος γύρω στα 60, λέει, καλημέρα αυτό τον Ατάλο, σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά και καλά από αυτά, λέει, καλά εσύ, λέει, έχεις και αν έχεις περάσει καλά, τη λέει τη δημοσιογράφο και δεν λέει τίποτα κανονικά. Είναι ένα φεστιβάλ, ίσως πάτε σε αυτά τα punks και στα τέτοια εσείς νεολαίες. Κοίτα, στον Τύρναβο μόνο για punk φεστιβάλ έχω πάει και έχω περάσει πολύ ωραία. Άσε τώρα, τα καλά είναι αυτά τώρα. Την καθαρά Δευτέρα γίνεται το συγκεκριμένο το καρναβάλ και έχει, ξέρεις, και καλά. Ευχή που μπορεί να σου πάει σε όλη τη χρονιά. Δεν είναι κακό αυτό, είναι μέσα. Τρως κιόλας, αυτό έχει σημασία. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα φας, όπως και να έχει το ζήτημα. Οπότε αναρτήσαμε μια τέτοια φωτογραφία. Δεν θέλαμε να τρομάξουμε την αγαπητή μας Ιωάννα, που δεν την είδε ούτως ή άλλως. Και άμα δεν της λέγαμε, Ιωάννα, πες με στο προφίλ να το κοιτάξεις, ούτε καν θα παίρνουσε από το μυαλό. Το βλέπαμε βέβαια όλοι οι άλλοι, θα σου παίρνουν τηλέφωνο. Καλή, τι είναι αυτό. Ναι, πω. Ψωμάκι. Πάλι καλά που γονείς και συγγενείς δεν έχουν Facebook. Δεν έχουν Facebook. Πάλι καλά. Σβήσει τώρα, παιδί μου, αλλά θα πεις, όχι, όλο αυτό το προγονεί η ελληνική μας παράδοση. Ναι. Είναι πατροπαράδοση. Αυτά γίνεται και στις άλλες πόλεις που δεν είμαστε εμείς, να ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι, να λες, άμα διατηρήσουμε θα έρθουν να μας πάρουν τη χώρα σκοπιανή. Ίσα-ίσα, μα μας ακούνε και από τη Λάρισα, θέλω να πιστεύω. Σίγουρα. Και από τον Τύρναβο, γενικά. Πρώτη μισού που είμαστε κομματικότητα στον Τύρναβο. Μετά από αυτό είμαι 100% σίγουρη. Βέβαια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί στον Λίμπερο 107,4. Σήμερα παρεούλα μου έχω την Ιωάννα. Άρτια φιχθέντα από τα εξωτερικά. Πήγε στην Αθήνα το τρίμερα. Ήταν εξωτικά. Εξωτικά, πάντα αφήνεται εκεί τα συναλλάγματα. Ο κόσμος έρχεται στη Θεσσαλονίκη να κάνει
τριήμερα και τέτοια. Και εμείς φεύγουμε και πηγαίνουμε σε άλλες πόλεις. Εδώ δεν έχουμε να αφήσουμε το κεφάλαιό μας. Εδώ τα αφήνουμε τις υπόλοιπες 360 μέρες του χρόνου. Ανάπτυξη. Εκεί πήγαμε για... για σκοπό. Πήγαμε, περάσαμε. Ωραία, ωραία η Αθήνα. Ωραία αυτά η Αθήνα. Τα βλέπουν εδώ πέρα. Μην τα λες αυτά εδώ τώρα στο ράδιο, θα έχουμε ντου και τέτοια. Τι ωραία Αθήνα. Και η Θεσσαλονίκη δεν πάει πίσω. Έτσι, αλλά θέλει λίγο να βάθμισε εδώ πέρα. Αναβάθμιση, εσύ τι θέλει αναβάθμιση. Θέλει, εδώ πάρουμε πρωτάθλημα. Να πάρουμε και το πρωτάθλημα, δεν λέω. Θέλει μετά. Άστα το μέτρο μου, ωραία τώρα. Δε. Παιδέματα με τα μετράκια, με τα τέτοια. Στριμοξίδια. Δεν είμαστε τώρα για αυτά τα πράγματα. Κι όμως από ό,τι φαίνεται κυρίες και κύριοι, η ανάπτυξη έχει έρθει ολικά, καθότι ο κόσμος, έχω κι εγώ αυτή την αίσθηση ότι αυτό το τριήμερο της αποκριάς τούτος και κατάλαβε και βγήκε έξω και έφυγε, πήγε τα παραδοσιακά του ταξιδάκια είτε στα χωριά είτε σε άλλες πόλεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία από τα διόδια των Μαλγάρων, η φετινή έξοδος για το τριήμερο της κρυάς και της καθαράς Δευτέρας ήταν τριπλάσια σε σύγκριση με τουλάχιστον το προηγούμενο έτος. Ή τι σημαίνει ότι έπεσε παρά στις τσέπες. Το παραδάκι έπεσε και γέμισε η τσέπη του κράτους. Καλά, άλλο αυτό. Εντάξει, τα διόδια και τα διόδια των Μαλγαρών είναι τα πιο φτηνά κιόλας. Τζάμπα είναι. Εγώ λέω δηλαδή και να μην πάμε ταξίδια, ένα 20 περνάμε με τα πόδια για να το δίνουμε. Τι είναι, εντάξει. Σύμφωνα λέει με τα στοιχεία της τροχιάς Θεσσαλονίκης από τα συγκεκριμένα διόδια επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών, πέρασαν φέτος 15.000 οχήματα, ο αριθμός τριπλάσιος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο που πέρασαν μόλις 4.500. Επιπροσθέτως, για το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, αναχώρησαν συνολικά 4.000 αυτοκίνητα. Πάμε και το χειμώνα στη Χαλκιδική, δεν έχει. Ενώ για το δεύτερο 2.000, ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο η αντίστοιχη αριθμή ήταν 1.500 για το πρώτο και 1.500 για το δεύτερο. Για τα Σέρας η φετινή κίνηση ήταν τετραπλάσια, καθώς έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη συνολικά 4.000 αυτοκίνητα, όταν λέει το 2017 είχαν αναχωρήσει μόλις 1.000. Όλες οι Σέρες πήγανε να κάνουν κούλουμα και μας τιμά ιδιαίτερα. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό και πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί τα παλαιά τα χρόνια το είχαμε σχεδόν τόσο πολλιάσει μέσα στη συνείδησή μας, ότι δεν σημειώθηκε κανένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Ωραία, προσέχανε. Προσέχανε, γιατί δεν τα παλιά. Λεφτά, αφού δεν έχουμε να πιούμε, δεν χρειάζεται να πιούμε κιόλα. Έτσι, σωστό, είδες η κρίση πώς μας βοηθάει. Προλάβει, παιδιά, και τις ηλικίες μου σηκώθηκαν το πρωί για να πάνε να φάνε. Να φάνε πού? Φασολάδα. Φασολάδα πού? Γενικά. Α, γενικά. Κούλμα. Κούλμα, τι κούλμα. Εμείς κοιμόμασταν. Παιδί μου, τα λέγαμε χθες. Ταβέρνες αναστέναξαν, τουλάχιστον εδώ στην βόρεια επικράτεια. Δεν ξέρω στην Αθήνα, μα κόσμος πήγε στην ταβέρνα να φάει. Δεν ξέρω, εγώ δεν κυκλοφόρησα πρωί. Γύρισα πρωί. Τα ζόμπι. Δεν θέλετε να τιμήσετε. Δεν πήγε στον Τύρναβο να τιμήσει το μπουρανί. Δεν πήγε να τιμήσει τη φασολά. Δεν πήγε ένα φιλοπάπου. Αυτό είναι τα αγαπημένα μου, τα κούλουμα των Αθηναίων. Που λόφο του φιλοπάπου εκεί στη βάση του, ένα πάνω στον άλλο, πετά χαρταετού. Ζωντανέ συνδέσει κάνει ο αυτιά. Περνάει μέρα. Όμορφα, όμορφα πράγματα. Ναι, ποιο ξύπνησε να πάει να φάει φασολάδα. Έχω κάτι φίλου εκεί από Θεσσαλονίκη που πήγαν Αθήνα μαζί μα. Να πάνε φασολάδα, μα δεν ξέρω. Σηκώθηκαν το πρωί και πήγαν και εγώ τ' άκουσα και λέω. Τι έγινε εδώ πέρα, κάτι πήγε στραβά μάλλον. Κάτι πήγε στραβά, φασολάδα δεν τρώμε στα καλά μας. Παρ' όλα αυτά πήγαμε στο σπίτι, στη Θήβα, περάσαμε λίγο έτσι και μας κέρασαν φασόλια γίγαντες και χαλβά. Φασόλια γίγαντες. Αλλά είμαστε σε ταξίδι και δεν μπορούσαμε να φάμε γιατί. Γιατί μετά το ταξίδι θα είχε. Ήταν λίγο δυσάρεστο το ταξίδι. Μετά το ταξίδι θα είχε μέσα να πούμε έξτρα όθηση στον οδηγό μου. Εντάξει. Συνετή, μας αρέσει. Η ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι, έρχεται. Έρχεται στην πόλη μας, έρχεται στη Θεσσαλονίκη μας, έρχεται στον Τουνιά μας, στην Ελλάδα μας. Πηγαίνει ο κόσμος, φεύγει. Δεν είναι μόνο το ότι φεύγουμε εμείς. Μας έρχονται και οι άλλοι. Καθότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ροές, ας το πούμε έτσι, και ξένων τουριστών που επιλέξανε την πόλη μας και για το τριήμερο, αλλά και γενικά την επιλέγουν σαν προορισμό. Μάλιστα, το φετινό ρεκόρ πηγαίνει σε Ισραηλινούς και Τούρκους τουρίστε. Καλά, κάποιοι τώρα ξέρεις, έχουμε τόσο πολύ την πολυτέλεια σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα, στο να κάνουμε face control στους τουρίστες. Δεν μας αρέσουν που είναι Ισραηλινοί, δεν μας αρέσουν που είναι Τούρκοι. Δηλαδή, κατά καιρούς έχουμε ακούσει την απίστευτη. Πώς να το πω, την απίστευτη άποψη. Έλα ρε πουτάρι, μας φέρεις τους Τούρκους.
Εγώ αφήνω τα λεφτάκια τους εδώ, τους φέρουμε εδώ, ξενοδοχεία, φαγητά, ρεστοράν, δεν ξέρω κι εγώ τι. Καλά, γενικά δεν μας αρέσει εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε λίγο έτσι από αυτό ψυχή. Είμαστε και από αυτό, είμαστε κάτι άλλο ακόμα. Αλλά... δεν μας αρέσει κανένα, δηλαδή. Κράζουμε τους Ισραηλινούς, τους τουρίστες. Βρέει αυτό τέτοια Ιλουμινάτη. Δεν θέλουμε, ναι, το πάμε εκεί. Εντάξει, βέβαια, όταν μας δίνουν τον παράλογο, το. Το κάνουμε το στοματάκι μας. Δεν μας αρέσουν οι Τούρκοι, Τούρκοι αυτό, 400 χρόνια σκλαβιά. Το πάμε έτσι πολύ εθνικά. Δεν μας αρέσουν οι Σέρβοι, που είναι βέβαια και ομόδοξοι και φίλοι μας. Και πάνε και γεμίζουν και όλη τη Χαλκιδική. Ναι, όλη τη Χαλκιδική. Έλα, έχω τη Σέρβοι με 15 ευρώ το δωμάτιο, εγώ το πληρώνω 60. Δεν μας αρέσουν οι Γερμανοί. Δηλαδή πάμε, άντε, λέμε να φύγουμε από το Βαλκανίο τέτοιο, ας πούμε, και από το εχθρικό status quo. Να πάμε, ας πούμε, σε κάτι πιο ανώτερο. Πάμε στην Άρια Φιλή, στους Γερμανοί. Έλα, ωραία, αυτοί έρχονται να πούμε με το σαδάλι και την κάλτσα. Έρχονται Αμερικάνοι. Δεν μας αρέσουν και αυτοί. Ούτε οι Αμερικάνοι μας αρέσουν σαν τουρίστες. Έλα, ρε, αυτοί που βαρτίζουν τον κόσμο. Δεν τα λίγο. Είναι λίγο πιστό μυαλό, νομίζω. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά και στην Αθήνα επισκέφτηκαν τουρίστες. Πάρα πολύ τουρισμό, σου λέω. Κυρίως Γερμανοί και οι αγαπημένοι μας Ιταλοί. Με κάλτσα ήταν οι Γερμανοί. Κάλτσα με αρβίλα ήταν. Αρβίλα, Γερμανό. Μη λε τώρα, Γερμανό και αρβίλα. Είναι ένα συμφραζόμενο που είναι πάρα πολύ αρνητικό. Και μοϊκάνα και καρπάκια και τα λοιπά. Οι Γερμανοί ξανάρχονται μα. Γιατί ξέρεις, πολλά πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, πολλά δυσάρεστα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δουλίτσε να υπάρχει, ανάπτυξε να υπάρχει και γενικότερα το θέμα του τουρισμού είναι πάρα πολύ ανεβασμένο στη χώρα μας. Πρέπει να είμαστε περήφανοι, νομίζω. Ρε παιδί μου, και στη Θεσσαλονίκη που παρόλο το ότι δεν έχουμε αμάν-αμάν τις υποδομές να το υποστηρίξουμε όλο αυτό. Εντάξει, τα καταφέρουμε. Τα καταφέρουμε κουτσοστραβά. Να γεμίσει λίγο ροή, να γεμίσει λίγο συνάλλαγμα. Ο Ντουνιάς ο Κοσμάκης, στο τέλος δεν έχουμε και τι να κάνουμε, ούτως ή άλλως θα μετατραπούμε. Αυτό είναι το δεδομένο. Θα μετατραπούμε σε μια μικρή Χαβάη της Ευρώπης. Θα είμαστε λίγο να είμαστε αυτό, 300-300 ευρώ. Ναι, μα έτσι. Και θα παρέχουμε υπηρεσίες στους πλούσιοι ξένοι που θα επισκέπτονται. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτό έχουμε, με αυτό θα δουλέψουμε. Έτσι, με μια πρωινή τώρα. Ενημέρωση. Δεν μου ήρθε τώρα εμένα το τουριστικό μου βγήκε από μέσα μου. Επειδή έφυγες εσύ και λέω τώρα τι κάνουμε. Όχι, πες τα, καλό είναι να ακούγονται από κάποιο άξιο. Άξιο τουρίστα. Το τουρισμό και αν το δουλεύω. Είμαι τουρίστας κατά συνείδηση. Ακούνε τουρίστες Μπάμπι Μπατμανίδη γενικά. Λες, θα έπρεπε να είναι μέσα στο πολιτικό χάρτη. Πρέπει να έχουμε ανταπόκριση από το live. Έχεις ανταπόκριση από το live από... από τουρίστες. Ξένοι, άμα ήρθαν οι ξένοι. Έχουν έρθει κατά καιρούς διάφοροι μυστήροι. Με στα live και Αμερικάνοι και Ιρλανδοί μου έχουν καταγράψει. Είναι και Περουβιανοί και δεν ξέρω κι εγώ τι. Μια χαρά πα. Διεθνή φήμη. Διεθνή δεν λέει τίποτα. Έρχονται εδώ πέρα και αυτό δυσφήμιση για την πόλη. Μετά δεν ξαναπατάνε. Και μετά έρχονται οι Ισραηλινοί. Καταλαβες. Άσε δε που στο Ισραήλ οι Έλληνες σου τα πηγαίνουν. Είμαστε πρώτοι. Στα μπουζούκια, ναι, ξέρεις. Ναι, υπάρχουν. Καλά. Βασίλης Καράς, Νίκος Βέρτης, Γλυκερία, δεν ξέρω κι εγώ τι. Κάνουν τρομερή καριέρα και είναι νούμερο ένα. Μας έχουν πάρα πολύ στα πάνω. Καταρχήν θεωρούν και οι Ισραηλινοί και οι Τούρκοι την Θεσσαλονίκη ιερή πόλη. Ασχέτως που κάποιοι εδώ, κάποιοι αρκετοί, δεν θέλουν να το παραδεχθούν αυτό. Και θα ήταν κάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε επιτέλους. Σαν... μα σίγουρα είναι πολύ θετικό προσωνόμιο και μας τιμά ιδιαίτερα. Μα οπότε... δεν το καταλαβαίνουμε όμως αυτό το πράγμα. Πρέπει να ανοίξουν λίγο τα μάτια οι ορίζοντες. Ορίζοντες. Η ιστορία, να μαθαίνουμε λίγο ιστορία. Γενικά... λεφτάκια θα πάρουμε. Θα πάρουμε και λεφτά. Να ψηρίζουμε. Αυτό πρέπει να ψηρίσουμε τον πλανήτη, να τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Μπας και σταματήσουμε, ξυπνάμε 6 ώρα. Ναι, μα γιατί ο στόχος είναι να έρθει η ανάπτυξη, να καταργήσουμε το 6-8 γενικά. Να μην ξεκινάει καμία. Ωραία, φαντάμε. Εγώ λέω να κάνουμε μια επιχείρηση έλευσης τουριστών. Κάτι πρωτότυπο, κάτι πολύ θεσσαλονικιώτικο. Πού θα τον έστελνε ένα τουρίστο, το πρώτο πράγμα που θα τον έστελνε στη Θεσσαλονίκη, που θα τον. Τι να πάνε αδεί, α πούμε. Εκτός από το λόγο επειδή αυτό και να τα ακούς, δεν χρειάζεται να μας δει. Δώσε θέλω. Στα κάστρα θα τον έστελνε. Και έστειλε κιόλα κόσμο στα κάστρα. Κάστρα και πολεμήστε εκεί. 2-31-0-2-87 και 3-8 για από νωρίς, κυρίες και κύριοι, το τηλεφωνάκι μας στην διάθεσή σας, στην πιο τουριστική εκπομπή, το όχι μόνο του ελληνικού ραδιοφώνου, νομίζω του παγκοσμίου ραδιοφώνου. Σίγουρα, μετά από αυτά που λέμε. Άσχετα που δεν έχουμε ταξιδεύσει, αλλά ταξιδεύουμε με το νου εμείς. Με το μυαλό. Το έχει πει και ο τραγουδιστής. Ναι. Δεν έκανα ο Θηβαίος που πήγες μιας και πήγες στη Θήβα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά, ταξίδεψε καρδιά και αυτό μου φτάνει. Εντάξει. Καμιά φορά δεν φτάνει και όλες τις ζάπας και λίγο παραπάνω. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα. Καλημέρα, όμικρον αλφα σίγμα θήτα. Όμικρον αλφα σίγμα θήτα. Αλλάξαμε όμως, δεν είμαστε πλέον όμικρον αλφα σίγμα θήτα. Δηλαδή εμείς και έτσι είμαστε. Έτσι μάθαμε από παιδί. Είμαστε ο ΑΣΕΘ πλέον. Ναι, ναι, ναι.
Έχει, ναι, έχει, έχει αλλάξει, γιατί δεν παρουσιάστηκε ένα σήμα, ένα, έχει υπάρξει επίσημη αλλαγή. Ο ΣΑΣΤ. Ο ΣΑΣΤ είναι. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, αλλά εμείς από παιδιά μάθαμε τα τέσσερα γράμματα. Ναι, χαίρομαι πάντως που η εκπομπή σας είναι αθλητική. Ναι, ναι, πάντα, πάντα. Έχουμε... Ακούω πολλά, πολλά καινούργια πράγματα. Mm-hmm. Ωραία. Είναι Τετάρτη σήμερα. Τα είπαμε χθες αυτό. Να, τι να πούμε, σήμερα έρχεται ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πόσο να το συζητήσουμε αυτό. Εγώ το είπα 3-0 και εντάξει, καλώς τα παιδιά, 3-0. Εγώ παραπάνω δεν το βάζω. Έτσι, παραπάνω, είσαι συνετός, είσαι συνετός. Πήραμε και το εισιτηριάκι μας εχθές, όμορφα και ωραία. Ηλεκτρονικά, από πού το πήρες? Ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά, ναι, ηλεκτρονικά. Πρόλαβες, γιατί έγινε μια μικρή σφαγή. Ναι, φίλε μου, ναι, όλα καλά. Σε ποια θύρα θα πας? Ορίστε, στην 7 πάντα. 7-7. Α, εκεί είναι οι περισσότεροι προπονητέ, νομίζω. Περισσότεροι από την 5. Είναι οικογενειακή δίρα, οικογενειακή ήσυχη. Εντάξει, όλα καλά. Εντάξει, να είσαι καλά. Φανταστικά, να είσαι καλά, κύριε αδερφέ μου. Καλά δρομολόγια. Τσάου. Φίλος μας οδηγός. Ναι. Του... Πολύ χαρούμενος και χάρηκα που τον άκουσα κι εγώ. Ναι, έτσι. Τέτοιοι ωραίοι άνθρωποι ευχάριστοι να οδηγάνε τον κόσμο. Λόγω επειδή. Ακούει, έχει τον ρώτησε την ελφωνάκι στο ραδιοφωνάκι, λέει το ακούει. Πολύ όμορφο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, οι άνθρωποι που ακούνε λόγω επειδή είναι ευχάριστοι. Μας κάνουν χαρούμενους. Ναι, οι άλλοι που ακούνε άλλα ραδιόφωνα. Δεν το συζητάω καθόλου. Τίποτα, δεν μας πάνε και στον προορισμό μας. Δεν ανοίγουν τις πόρτες, αυτά τέτοια. Καλημέρα στη γραμπούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον. Νίκος Βασκετικός. Έλα Νίκο, τι έγινε? Μια χαρά εσύ. Νωρίς. Λοιπόν, να πω για τον τουρισμό να πω. Ναι, βεβαίως, μιας και το θίξαμε έτσι, μας έπιασε και μας. Εγώ έχω αρκετές φορές ξένη στη δουλειά. Ναι. Μια φορά έναν ξένο ο οποίος έχει γυρίσει πάρα πολύ Ευρώπη, Αφρική, Αμερική κτλ. Mm-hmm. Τον πήγα. Ναι. Μονιάτικο απόγευμα με καλό ήλιο, τον πήγα αεροδρόμιο από την εξής διαδρομή. Ναι. Όλο παραλία, όλο. Λιμάνι, Ποσειδόνιο, Σοφούλη, Κρίνη, μέχρι Τέρμα Μικρά. Τον έκανες εκεί, τον έφτιαξες τον άνθρωπο. Τρελάθηκε. Ναι, καλά, εντάξει, λέει, αυτό το μέτωπο είναι... Είπε Μαλιμπού Λος Άντζελες. Εντάξει, θα θέλαμε, θα θέλαμε. Πλάκα. Θα θέλαμε. Συγγνώμη, έχετε πάει παραλία επαρχιακής δανέζικης πόλης που έχω πάει εγώ? Δανέζικης? Λένε... Μέχρι παραλία Κατερίνης έχω πάει εγώ. Δηλαδή παραπάνω δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια. Μου λένε έλα να δεις μια μουτζιά φανταστική. Πώς, στη Δανία? Στη Δανία. Έλα βρε τώρα βρε. Άκου τώρα, πάω ναι. Εκεί. Είναι φανταστική η μουτζιά όταν τη βλέπεις από 100 μέτρα. Πλησιάζοντας, επειδή είμαι λίγο παλιά σχολής τουτ. Ναι. Κάβω, τι είχαν κάνει, σε μια παραλία, ας πούμε, 500x20. Είχαν ρίξει άμμο πάνω στην κολολάσπη που έχουν αυτοί. Ναι. Σκάβεις, βρίσκεις τα μισό μέτρο λάσπη. Αλλά μπαίνοντας στη θάλασσα δεν έχουν ρίξει άμμο. Και έχει πάλι αυτό το πράγμα στο οποίο αν πατήσεις σηκώνεται η λάσπη και στα 20 εκατοστά δεν βλέπεις τίποτα. Καλά δεν το συζητάμε, γι' αυτό και είμαστε στη Δανία του Νότου, χωρίς λάσπη. Βέβαια μου περιέγραψες, εντάξει, ναι, οκ, okay, να πας κάνα μακρύγιαλο, κάπως έτσι είναι εκεί η θάλασσα, αλλά τέλος πάντων. Τα έχω βάλει κι εγώ με την πιερία, ρε. Δεν το συζητάμε. Αυτό, και αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε τόσα χρόνια που δεν τα εκμεταλλευόμαστε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό οι ξένοι έρχονται στην Ελλάδα και τρελαίνουν. Και εμείς, ναι, και εμείς, αλλά και εμείς τρελαίνουμε. Έρχονται αυτοί, έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις διακοπές. Τρελαινόμαστε, δεν τους θέλουμε. Ναι, μεν θέλουμε χρήματα, αλλά δεν θέλουμε μετά και τους τουρίστες. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει το οξύμορο. Έχει χώρο για όλους. Φυσικά και έχει χώρο, τι εννοείται. Και έχει και καινούρια ξενοδοχεία, καινούρια δωμάτια παντού. Τώρα με τα Airbnb θα μείνει όλος ο δουλειάς. Θα πας, είπες ποδοσφαιράκι, θα πας την Κυριακή, ε? Όχι, δεν θα πάω. Δεν βρήκε εισιτήριο. Μάλιστα, δεν πειράζει. Ήθελε ο μικρός μου πάρα πολύ, αλλά δεν βρήκα. Τώρα βαριέμαι να ψάχνω λύσματα. Ναι, έχει από σήμερα. Όχι, σήμερα θα πρέπει να πάω να στηθεί στα εκδοτήρια. Ήδη μαθαίνω, ήδη διαβάζω εδώ από διαδικτυακούς φίλους ότι έχει αυτή τη στιγμή γύρω στα 300-400 άτομα τέτοια την ώρα που μιλάμε έξω από το κήπο της Τούμπας. Το πιστεύω. Τι ώρα ανοίγουν, 8? 9! 9! Και είναι μόλις 6:24. Και έχει και 5 βαθμούς. Θα έχει κλάμα. Εντάξει, έχει 7 βαθμούς, κάπου εκεί έχει. Καλά, τα πάω και δεν μας άνοιξε. Εντάξει, έγινε, σε φιλούμε Νίκο μου. Καλημέρα, καλημέρα. Η γραμμούλα μας περίμενε. Σε περίμενε, ρε Παντίνο, σε περίμενε. Καλώς το να. Γεια σου, Λιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε? Παντίνο, η ποιότητα του
τουρισμού θέλουμε να είναι καλή, έτσι. Ναι, τι εννοούμε ποιότητα του τουρισμού, δεν έχω καταλάβει τόσα χρόνια. Κοίταξε, βασικά θέλεις τουρισμό που να σε αφήνει χρήμα. Ναι, θέλουμε ένα τουρίστα να έρχεται να αφήνει ένα χιλιάρικο στην καθησιά του και εμείς να μην κάνουμε τίποτα. Όχι, στην καθησιά του Μπάπη, να του χρεώνει. Αλλά επειδή έχω πετύχει αυτοκίνητο να σε φορτώνει, ας πούμε, μέχρι και αυγά. Ναι, έτσι γίνεται, ναι. Καρτέλες με αυγά για να κάτσει μια εβδομάδα στην Ελλάδα, ας πούμε. Ναι, οι φίλοι μας οι Σέρβοι το κάνουν αυτό, οι ομόδοξοι, ως επιτοπλίστων. Εσύ θα το έκανες, ας πούμε. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω να την γανίζω ένα αυγό γι' αυτό. Είναι αλήθεια. Να πήγαινα κάπου με τα αυγά, κοίτα, αν δεν είχα λεφτά, είναι ότι θα το έκανα. Σε κάθε λοιπόν, των περιπτώσεων. Και άμα πήγαινα κάπου που ήξερα, να σου πω κάτι, άμα πήγαινα κάπου που ήξερα θα με ψηρίσουνε, επειδή θα με δούνε να μην μιλάω τη γλώσσα, να μου χρεώσουνε την χωριά του και 8 ευρώ, θα το έκανα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Εμένα δεν έχει τύχει να μου χρεώσει πάντως η χωριά του και 8 ευρώ. Εμένα μου έχει τύχει. Σε πέρσι είναι τουρίστα. Τιμή μου βέβαια, τιμή μου. Αλλά εντάξει. Βλέπεις οι επαγγελματίες οδηγοί υποστηρίζουν την εκπομπή Μπάμπη, έτσι. Βέβαια, εννοείται. Είμαστε, παρόλο τις διενέξεις που είχαμε κατά καιρούς, είμαστε όλοι μια γροθιά για τη Θεσσαλονίκη μας. Για αυτή την πόλη που αγαπάμε. Αγαπάμε να μισούμε. Εγώ χαίρομαι πάντως που μας ακούνε. Όλοι ένα μέτωπο, μια γροθιά. Έτσι. Πάμε για κούπα. Ναι, πάμε για κούπα γενικά πόλης. Θέλω να καταγγείλω όμως την εκπομπή. Όχι. Μάλλον την εκπομπή. Ναι. Γιατί δεν με ρίχνει για το ακροατήριο ότι θα βγάλει κανένα δύο σιτηριάκια. Δεν μου δώσανε. Μου τα ψηρίσαν όλα, μου τα πήραν όλα οι άλλες εκπομπές. Όχι, καλά κάνεις και το λες αυτό και να το μάθει ο κόσμος. Κάθε χρόνο δίναμε. Αλλά δεν μου δώσανε. Βέβαια υπάρχει το αντικειμενικό πρόβλημα πέρα από την πλάκα. Υπάρχει το εξής αντικειμενικό πρόβλημα. Δεν μπορώ να κάνω διαγωνισμό γιατί δεν έχουμε γραμματεία και τηλεφωνικό κέντρο τότε το πρωί. Τα χειρίζομαι όλα εγώ. One man show. Δηλαδή. Ένα ονοματάκι θα γράφαμε για να τρέξει. Ναι, ναι, αλλά πώς θα το δίναμε. Δηλαδή θα έλεγα πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε τηλέφωνο και θα σας το κρατήσω εγώ τη στιγμή που είμαι στον αέρα και μιλάω. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Αλλά παρόλα αυτά να διαμαρτυρηθείτε γιατί το λόγο επειδή. Ο ναι. Τσαντάρος το κάνει αυτό και θα πάρω και τη Μαριλής τηλέφωνο να κάνει. Έτσι, θέλουμε λίγο επειδή. Έτσι, γιατί. Προφανώς έχουμε κάπου ουρίσει εμείς σε κάποιο έτσι και αυτό και δεν μας τα δίνουν. Με την ΑΕΚ θα σας έχω εισιτήρια, το υπόσχομαι. Θα πάω να αγοράσω εγώ μόνος μου. Γιατί δεν είπα. Αφού μας τα ψήρισε ο Κόλκας όλα. Του πάω 24 έδινε 650 εισιτήρια. Το ξέρω, δεν βγάλαμε 8 εισιτήρια σε ναι, εντάξει. Εγώ δεν έχω να πάω να κάνω ρεπορτάζ. Να, αυτό, τα πούμε όλα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Ανυπομονούμε για το ματάκι, μα πήρε πάρα πολύ. Για τον Παύλο Μελά, θέλετε να σας κληρώσω τίποτα. Θα πας εσύ, βρικές. Θα πάω. Δεν έχω πρόβλημα. Δευτέρα βρίσκω πάντα. Εντάξει, οκ. Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Έτσι πηγαίνει το ζήτημα. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσάου. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα, Μπάτμαν. Έλα, αγόρι μου. Καλημέρα και στην Ιωάννα. Καλώς το να. Τι έγινε? Τι να γίνει, βρέχει. 5 βαθμούς έχουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Το τζάκι πάλι αναμένο. Πίκρα σκέτη. Πίκρα σκέτη, γιατί. Όχι. Πίκρα. Λίγο πίκρα. Και καιρό. Λίγο ζέστη. Ναι, και λίγο ζέστη. Γιατί μπορούμε να φάμε λουκάνικα. Κάνουμε νηστεία. Λουκάνικα, όχι. Τέλος. Τέλος αυτά. Αυτή είναι η πίκρα. Έχω κρέας. Έχει μαγαζιά εδώ που πουλάνε και ψυγεία να φάει τα λεφτά. Να φάει τόφου. Αγούστο, όχι. Δεν μ' αρέσει να γίνει. Τώρα τι θα τρως το πρωί, τι θα πετάς εκεί στο τζάκι. Τώρα σήμερα μια γραφοπαπάρα θα κάνω και θα κατέβω βέρεια να ψυνήσω. Με λαγάνα θα την κάνω όμως σήμερα την γραφοπαπάρα. Τι θα την κάνεις? Με λαγάνα, όχι με ψωμί. Α, ωραίος. Άλλοι τρώνε κονφλέκς το πρωί. Εντάξει, καλά είναι. Άλλοι λίγο κρεζάκι. Κάστανα να κάνεις. Τι να κάνει? Κάστανα. Κάστανα. Θέλουμε κάστανα, να. Έτσι. Κάστανα, καλή ιδέα για αυτή να πάρουμε κανένα. Ωραία, να πάρουμε. Και έχουν και πρωτεΐνες και μετάβριχ, μια χαρά θα σε κρατήσουν. Να τα δω, να τα δω. Ναι, Ιωάννα, σωστά. Μην μου πεις τώρα που είναι η Έλενα, μου πεις κανένα τέτοιο. Όχι, ωραία. Καλά το πάμε. Την άλλη φορά έχει jackpot όμως. Σαν τουριστική εκπομπή μας έπιασε και ένα τέτοιο τώρα το πρωί. Έπιασε, καλά είναι, συνέχισε το. Έτσι. 4 και σήμερα θα φύγει η κόκκινη νυφαδιά από κάτω να δει έργο στην Τούμπα. Έτσι. Θα πας Τούμπα. Όχι, θα το δω από την τηλεόραση. Τίποτα. Καλά, μπορεί και να μην το δεις, δεν σε κόβω και πολύ.
Άμα δεν το δω, το ακούσω πολύ περισσότερο. Τίποτα. Άμα είσαι σε κανένα καλό τραπέζι, σιγά πάνω το δεις. 7.30 ώρα ξεκινάει. 7.30 είναι. Εντάξει, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Κάτι κλείσε, μιλάμε λέει. Μιλάμε, κλείσε, κλείνω. Λοιπόν, έχουμε και αυτό το θεματάκι τώρα. Ιωάννα, ξέρεις, εν βόλη μας σε όλα αυτά. Παίζει πάγκο Ολυμπιακός, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο κόσμος είναι ανάστατος. Ζητάνε όλοι εισιτήρια. Εντάξει, ναι, είναι σωστό και αυτό. Απλά. Εγώ ξέρω με ποια ομάδα είμαι. Με ποια ομάδα είσαι? Γιατί με τον Πάουκ είμαι. Α, πάλι καλά, παιδί μου. Εγώ με τον Ολυμπιακό να ήσουν εμένα, τι με νοιάζει, αλλά μπορεί να είχαμε παίξει τίποτα μηχανάκι να ανεβαίνουν. Τι κάνει, δεν έρχονται προ τα πάνω. Δεν χρειάζεται. Αυτά δεν χωράνε να πάνε. Δεν αλλάζουμε ιδεολογίες. Και έτσι κι αλλιώ το λόγο, επειδή είναι εκπομπή ανεξιθρησκεία και ανεξιωμαδία. Θρησκευτικού πνεύματος. Πάνω απ' όλα, ναι. Ο Θεό είπε, αγαπάτε αλλήλου. Αγαπάτε όλε τι ομάδε. Γίνεται ένα μικρό χαμούλη πανικούλη, δεν μπορέσαμε να κληρώσουμε εμεί εισιτήρια. Μακάρι να είχαμε να δώσουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς για, τον... για το room to let. Εδώ, ρεντακάρ. Room to let, ρεντακάρ εκπομπή. Καλά, θα έρθει κάποιο και δεν θα τον περάσει από τον ναό να δει. Αυτό δεν είναι το πρώτο σημείο. Θα τον πάει στην Τούμπα, λέει ο άλλο. Φυσικά, ρε φίλε. Θυμάμαι, είχα κάποτε κάποιον Αριανό που δούλευε μαζί μου. Ήταν και σουπεράς. Ναι. Σταματούσα, έκλεινα το ραδιόφωνο, κατέβαινα και έκανα το σταυρό μου και ήμουν σοβαρός. Τελείως σοβαρός. Και το έκανα, αυτό συνέχεια. Δεν άντεξε, μια εβδομάδα τα παράτησε και έφυγε. Είχε φρικάρει τελείως και το, τον άκουγα που το έλεγε. Ρε εσείς, αυτός λέει κανονικά, σταματά, έλεγε και κάνει το σταυρό του. Ναι, εκεί πέρα. Είναι αυτοί παοξίδες και τέτοια. Άρα ξέρεις, άμα ήθελες να διώξεις λίγο, δεν χρειάζεται να τον απολύσεις. Αυτό θα τον πηγαίνεις μια εβδομάδα έξω γύρω γύρω. Εντάξει, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Προφανώς. Λοιπόν, η Ιωάννα πήγε στην Αθήνα και δεν πήγε στο Φιλοπάπου. Στο Φιλοπάπου, βέβαια. Για φασού. Να δεις εκεί το δήμαρχο που τόσα χρόνια εμείς το λέγαμε και περιμέναμε να έρθει αυτός ο δήμαρχος την πρωτοχρονιά να το παραδεχτεί για αυτή την πόλη του κόσμου. Τη μεγάλη πόλη του κόλου είχε πει. Τότε το είχε πει αυτό Σαρδάμ. Ναι, είχε κάνει αυτό το Σαρδάμ. Εμείς το λέγαμε τόσα χρόνια. Σαρδάμ κάνατε κι εσείς. Τόσα χρόνια με Σαρδάμ. Ναι, εντάξει. Κατανοητά είναι όλα αυτά. Ο Καμίνης. Θα πας γηπεδάκι, Κυριακή. Μπάμπη, έχω ένα αναπνευστικό. Ναι. Αποφεύγω πλέον τον τελευταίο 1,5 χρόνο και πορείες και όπου υπάρχει κίνδυνος να πέσει δακρυγόνο. Καταλαβαίνω. Έχω τελειώσει, δηλαδή μου το έλεγε ο πνευμονολόγος και κόψε το τσιγάρο, αλλιώς θα πάθεις να μην πω τι. Ναι. Λοιπόν, και τελικά είμαι εκεί στα πρόθυρα και παλεύω, δεν μου βγαίνουν οι αναπνοές. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Όχι, εντάξει, τώρα τα προβλήματα υγείας υπάρχουν, είναι δυσάρεστο. Να λες ότι με την προοπτική ότι θα πέσει. Το έχουμε σχεδόν σιγουράκι, ας πούμε. Ότι... Όχι, δεν θα πέσει. Δεν θα αλλά πέσει. Δεν πρέπει να πάρω αυτό το ρίσκο. Καλά, εννοείται. Όχι, δεν πας σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί ξέρουμε ότι. Γιατί θα μείνω εκεί. Ναι, ξέρουμε ότι. Λίγο πολύ η ελληνική αστυνομία το έχει αυτό έτσι ψωμοτήρι. Το ναι, δακρυγονάκι. Μπορεί και από έθιμο, χωρίς λόγο. Να τελειώνουν, τι θα τα κάνουμε. Καλά, σίγουρα. Να έχουμε λιγμένα. Όχι, θα τα ρίξουμε τώρα. Έτσι ακριβώς. Δεν πειράζει. Από τηλεορασίτσα και Άγιος ο Θεός. Μια χαρά θα είναι. Αρκεί όλα να πάνε καλά. Και περιμένω μετά από Δευτέρα να ακούσω Τάσος από την Τούμπα. Δεν πειράζει, του χρόνου. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και έτσι. Να σε καλά. Συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια πρώτη διαφημιστική ανάπαυλα. Και επιστρέφουμε δυναμικά. Δυναμικά αρκετά σήμερα. Δυναμικά. Σήμερα θα μας βάλεις δυναμικά. Θα μπούμε δυναμικά, θα βγούμε. Δεν σου ξέρει. Λοιπόν, εδώ στο Λίμπερο δεν θα αρχίσουμε. Μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Εσύ τα επιλέγεις, παιδί μου, και μου λες χαμήλωσε. Χαμήλωσε. Εννοώ, χαμήλωσε όσο να ακούω εγώ, όχι να ακούν οι κροατές. Έτσι πάνε τα πράγματα. Bad movies, Punk Rock City, Θεσσαλονίκα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, 6 και 40 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που σιγά σιγά μπαίνει στην παρεούλα μας. Θέλουμε ένα μίνι ρεπορτάζ αν είναι κάποιος αυτή τη στιγμή έξω από τα εκδοτήρια της Τούμπας και περιμένει και ακούει Λόγο Επειδή καρτερικά. Να μας ενημερώσει. Πράγμα, παρακαλούμε να καλέσετε για το τι συμβαίνει. Γιατί βλέπουμε φωτογραφίες τώρα εδώ στο
διαδίκτυο. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τα ενημερωτικά site. Η ενημέρωση γίνεται μέσα από κόσμο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Υπάρχει κόσμος με sleepy bank που έχει πάει το βράδυ κανονικά. Έχω δει μια φωτογραφία που κοιμούνται απ' έξω για να πιάσουν ουρά, για να διεκδικήσουν ένα από τα νομίζω 6-7.000 μαγικά χαρτάκια που θα δοθούν γύρω στις 9 η ώρα και 9 και 5 κάπου εκεί θα έχουν τελειώσει τουλάχιστον. Όπου αυτό θα πει αυτοθυσία. Ναι, είναι σαν να περιμένουν το καινούργιο του iPhone. Ένα πράγμα. Ή Black Friday. Black Friday, κάπως έτσι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα Χαράλαβε, καλημέρα Ιωάννα. Καλώς τη Λάρετο. Κάποιος είπε ότι θα πήγαινα από τις 4 πάντως. Σίγουρα, σίγουρα Sleeping Bank. Ναι, ναι, όχι, είναι ένας τύπος που κρατάει κασκόλ, βλέπω μια φωτογραφία και κοιμάται στο Sleeping Bank, ακριβώς απ' έξω. Βέβαια. Σίγουρα πράγματα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αλλά κάτι σε 7.30-8 που θα έχει πλέον γίνει ημέρα, πιστεύω τότε θα είναι εντυπωσιακό γιατί θα είναι η ουρά μεγάλη, μέχρι να ανοίξουν 9 θα γίνει χαμός. Θα έχει και πολύ παραπάνω κόσμο από όσο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, φαντάζομαι. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα γιατί τα εισιτήρια πια έχουν φτάσει πόσα είναι, 6.000. Κάπου έτσι νομίζω κι εγώ, εντάξει, κάπου εκεί 6-7. Είναι ελάχιστα. Πάντως αυτό που λέγατε τώρα για μια σωστή περιήγηση μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αν είχαμε σοβαρό δήμαρχο θα το είχε κάνει σε οργανωμένη μορφή. Δηλαδή πραγματικά υπάρχουν κάποια σημεία μέσα στη Θεσσαλονίκη που μπορούσε να τα ενώσει. Είτε με συγκοινωνία, είτε έστω με έναν οδηγό. Να σε πάρει ο δήμαρχος από το χέρι να σε πηγαίνει να βλέπεις τα μνημεία. Όχι. Έναν οδηγό, χάρτη, που να μπορεί αυτός ο χάρτης ακόμα και στο ίντερνετ να μπορεί να το αναζητήσει κανείς και να κυκλοφορήσει σε ορισμένα στάνταρ μέρη. Δηλαδή, είπατε για Τούμπα. Πραγματικά, εκτός από το ναό, ακριβώς πριν το ναό, στην ανηφόρα επάνω αριστερά, υπάρχει η Τούμπα, η προϊστορική. Ακριβώς. Από εκεί που πήρε και το όνομά της περιοχή. Ακριβώς. Αυτό το μέρος δεν έχει αξιοποιηθεί ποτέ του. Ναι, δεν το ξέρουν καν και οι Θεσσαλονικείς αυτό. Ακριβώς. Και εκεί είναι η ιστορία της Θεσσαλονίκης, γιατί από εκεί ξεκινάει. Γι' αυτό λοιπόν πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο το μέρος της Τούμπας. Γιατί ξεκινάει από την προϊστορία, όχι απλά ιστορία. Θα σου πω όμως ένα οξύμορο σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε εδώ στην πόλη μας, νομίζω το λεωφορείο 50, το οποίο είναι ιστορικό κέντρο και τέτοια, κάνει περιηγήσεις μέσα στην πόλη. Πληρώνεις και ένα. Δεν έχω ανέβει. Ναι, πληρώνεις ένα εισιτηριάκι παραπάνω και σε πάει. Η οποία ιστορική περιγή στην πόλη είναι η εξής: να φρακάρει το λεωφορείο κάθε μέρα στην Ερμού, να φρακάρει κάθε μέρα από ένα διπλοπαρκαρισμένο σε κάποιον άλλο μικρό δρόμο. έχει πέσει και ξύλο. Κανονικά, ας πούμε, έχουμε δει βιντεάκια. Αυτή είναι η σύγχρονη ιστορία. Τι δείχνουνε, γιατί πραγματικά η Ερμού δεν έχει νόημα. Ναι, περνάει από εκεί, για να στρίβει από Αγία Σοφία, κάτι θα δείξει. Εντάξει, περνάει από Ερμού, δεν έχει νόημα. Να σου πω την αλήθεια, το βασικότερο είναι σίγουρα τα δύο μουσεία, το μουσείο το αρχαίο ουσιαστικά. Το αρχαιολογικό και το βυζαντινό. Το βυζαντινό δίπλα. Μετά έχουμε, γιατί πρέπει να δείξεις όλη την ιστορία. Ναι. Μετά έχουμε κατευθείαν τη ρωμαϊκή που έχει να κάνει με την αρχαία αγορά και κάτω το ανάκτορο. Μπορεί να πας μετά πιο πάνω που είναι πλέον τα εκκλησιαστικά, η Ρωτώντα, η Αγία Σοφία, ο Άγιος Δημήτριος. Δηλαδή είναι κάποια στάνταρ πράγματα τα οποία πραγματικά σου δείχνουν μια εικόνα. Ρε, παιδί. Και θα καταλήξεις στη Λαμπράκη στην Τούμπα για να φας γύρω στο τέλος. Και θα καταλήξεις. Εκεί που είναι ο πολιτισμός ο σύγχρονος. Έτσι. Είναι ουσιαστικά, θα το πάω στο, στη Μέγαρο Μουσικής, που ουσιαστικά βέβαια είναι κάτι ξένο με εμάς, αλλά δεν έχει σημασία, έχει κτιστεί, οπότε μπορούμε να το δείχνουμε. Θα πας γηπεδάκι, Κυριακή, πήρε εισιτήριο, έχεις. Τηλεόραση, δεν πειράζει. Να σε καλά. Θέλω τουλάχιστον... μέχρι το τέλος σίγουρα να πάω. Είναι σημαντικό γιατί είναι η τελευταία χρονιά. Ναι. Από του χρόνου η Τούμπα έχει κλείσει μάλλον. Παίζει αυτό. Δεν είναι ακόμα στάνταρ. Μπορεί και του χρόνου πάω. Κάτι έχω ακούσει ότι αν αγωνιστεί στο Champions League, άμα βγει πρωταθλητής, θα το πάρει σερί. Θα πάει του χρόνου το 19. Θα το δούμε αυτό. Να σε καλά. Καλή σου μέρα. Φιλιά, τσαο. Γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα. Περίμενε, καλημέρα. Καλώς το να.
Τα δείχνει αυτό το λεωφορείο αυτό. Τα δείχνει, εντάξει, περνάει, αλλά συνήθως φρακάρει κάπου. Τα κάστρα πηγαίνει. Ναι, ναι. Να, τα κάστρα της Ιωάννας. Ναι. Ας σε βάλουμε υπεύθυνη καστρών, Ιωάννα. Και πολεμίστρια, πολεμίστρια. Ωραία, ωραία πράγματα. Χάρτη του ιστορικού κέντρου υπάρχει. Όλα τα δείχνει. Ναι, το θέμα, το σου πω όμως και άλλο, το πιο αστείο είναι ότι εμείς στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, δεν ξέρουμε δεν την ιστορία μας. Πάει, ναι. Εμείς δεν έχουμε πάει, ούτε καν αυτό. Αλλά θέλουμε να πηγαίνουμε τους άλλους. Όχι, οι άλλοι να πηγαίνουν και να τους βάζουμε και εξετάσεις. Όταν φεύγουν από την πόλη στα διόδια, έλα εδώ να γράψει ένα τεστ. Σε παρακαλώ. Όχι, μια χαρά την έχει τουριστικά μπουτάρει. Εντάξει, έχει φέρει εδώ, έχει φέρει κόσμο. Εντάξει, σε αυτό μπορούμε να το συνομολογήσουμε βάσει στοιχείων. Βάσει στοιχείων, όχι. Αυτοί που μουρμουρίζουν είναι αυτοί που δεν ασχολούνται με τον κλάβο της εστίασης. Προφανώς και τις... μπαρ, κλαμπ, αυτά εδώ πέρα. Μπαρ, κλαμπ, ξενοδοχεία, όλα τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Και όλα τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα στην πόλη. Ναι, τι παραπονέ έχουμε δηλαδή. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, μεγάλο ζήτημα. Αυτό δεν θα το λύσουμε από εδώ, από το λογοπαιδείο. Απλά κάναμε έτσι μια μήνυα αναφορά. Ξέρω μαγαζί το οποίο το τρίμερο της πρωτοχρονιάς εκεί πέρα, ξενοδοχείο λέω, χώρες εστίασης, το οποίο Σκοπιανοί και Τούρκοι αφήσαν 10-12.000 λογαριασμό. Α, να τα πάρουν πίσω. Να τα πάρουν πίσω, έρχονται με τα λεφτά να διαβάλουν τον πολιτισμό μας. Δεν τα θέλουμε. Από γυναίκα που δούλευε εκεί πέρα. Έτσι, έτσι. Έχω άνθρωπο και ξέρω. Μάλιστα, μάλιστα. Ήταν η γυναίκα ενός φίλου μου. Κατά τα άλλα θα πας και παιδάκι. Έχω διαρκές, αλλά δεν θα πάω. Έχεις διαρκές, θα τα πας. Πας καλά, παιδί μου. Όπω αυτό είναι ατίμωση. Τ' άκουσες τώρα από την Ιωάννα. Δηλαδή έχεις εισιτήριο, έχεις εξασφαλισμένη θέση και δεν θα πας. Κοίταξε, δεν έχω πατήσει από τις αρχές της χρονιάς, οπότε... Και πάει καλά η ομάδα, εντάξει. Μπορείς να το πουλήσεις για έναν αγώνα. Να τα... Και να πάρεις τον τίτιμο. Άρα είσαι ο πιο περιζήτητος αυτή τη στιγμή, μου σου πω και γαμπρός. Τώρα ψάξω να βρω παδό γυναίκα, δεν θέλω σίγουρα. Θα σε ψάξει αυτή, μη στεναχωριέσαι. Μας ακούει τώρα, να είσαι σίγουρος. Μας ακούει, να το λέμε τώρα εδώ. Κυρίες και κύριοι, ένα εισιτήριο μόνο σε γυναίκα οπαδό του ΠΑΟΚ από τον Γκρις. Να το βάλουμε έτσι. Βάλτε. Κληρώνω. Ωραία, ωραία. Κληρώνω κούτρα εισιτήριο αλουνού. παροχές λέγω επειδή είμαστε. Και δεν θα το δώσεις πουθενά, δηλαδή. Αν μου το ζητήσει κανένας φίλος, μου το δώσω. Α, καλά, εντάξει. Κλείς τη γραμμή και θα δεις τι έχει να γίνει. Σου λέει, θα σε θυμηθούν τώρα ξαδέρφια. Τριτοξαδέρφια. οτιδήποτε. Ξεχασμένα σόγια. Να σε καλά, Κρίς μου. Καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Δεν μας περίμενε γιατί πιάσαμε και λίγο και την παρλίτσο μας. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Είπαμε, θέλουμε και μια μήνυ ενημέρωση. Αν κάποιος έχει την όρεξη να μας πάρει έξω από το γήπεδο, να μας δώσει κλίμα. Καλημέρα σας. Άντε ρε Παρλαπίπες. Ανάτος, ενημέρωσε έξω από το γήπεδο, κυρίες και κύριοι της Τούμπας. Άντε ρε Παρλαπίπες, να πούμε. Άσε με ρε φιλάρετε τώρα, ας πούμε, μας. Ζορπίδι. Εδώ είμαστε σοβαρό ραδιόφωνο. Ακούμε μόνο σοβαρέ δηλώσει. Δεν θα μιλάς εσύ τώρα. Μπορούμε να σε κλείσουμε, να ξέρει. Να με κλείσει. Άμα έρθω από εκεί, θα σε πω εγώ. Όλα λόγια είσαι. Λοιπόν, πες μου ότι σήμερα το δρομολόγιο σου είχε Τούμπα. Τώρα θα πάω και όλο θα του αφήσω στη φάπλα. Όχι χούλιγκαν στο γήπεδο. Δηλητηριασμένους λουκουμπάδες. Να φέρει ο Κρίς από εκεί το διαρκέα σε παπατζής αυτός ο παπατζής. Έχει διαρκέα. Είναι παπατζής. Ας σε βρε τώρα, είναι παπατζής, βρε. Ναι. Όσο για τον άσποδο φίλο μου να μην πάει στο γήπεδο που έχει πρόβλημα με τα δάκυργόνα. Γιατί στο 10 θα 0-1, στο 25-0-2 θα ορμήξουν μέσα οι μαμαλούκοι και θα γίνει το έλα να δεις. Τίποτα. Εντάξει. Μια χαρά. Αλλά να μην πάει κανείς. Να φύγει και ο κόσμος που είναι στα εκδοτήρια αυτή τη στιγμή. Εγώ πάντως, ναι. Επειδή αγαπάω την πόλη μου, έτσι. Είπα να πω τον πρόεδρο να μου πάρει ένα τηλέφωνο. Ναι. Έχω κανονίσει κόλυβα για 30.000 κόσμο. Ναι. Μετά τον αγώνα θα μπαίνω, θα πληρώσω εισιτήριο. Στο βγάσιμο θα φέρουν τα κόλυβα. Πάνε πουλα λουκουμάδες τώρα έξω από εκεί, θα οικονομήσεις. Ή δεν θες λεφτά. Δεν θες λεφτά τους παοξίδες. Δεν γουστάρω από τίποτα. Μόνο λαός του Άρη, κυρίες και κύριοι. Όσο για τον ΟΑΣ. Ναι. Κοίταξε ότι 3 θα φανούν στην Τούμπα. Τι? Αλλά θα είναι 3 ερυθρόλευκα. Δεν το κατάλαβα το αυτό με τον ΟΑΣ. Αυτό ρε, ΟΑΣ που βγήκε. Ναι. Α, είπε 3-0, είναι σωστό. Ναι,
03 θα φανούν, αλλά θα είναι ερυθρόλευκα. Α, μάλιστα. Καλώ τα παιδιά. 03 μα λέει εδώ, Φευγάτος. Δεν λέω 03, λέω και αυτά που έχουν ανάμεσα από τα σκέλια. Μάλιστα. Να σε καλά. Φιλιά. Να χαθεί από εδώ πέρα και εσύ. Γλυκούλι, γλυκούλι. Μια όμορφη νότα, κυρίες και κύριοι. Ο Φιλιάς ο Ζωβέ, τον κόβω να πηγαίνει. Πώς παλαιότερα μια πολύ δυσάρεστη βέβαια υπόθεση στα ελληνικά δρόμενα. Ήταν μια υπόθεση το 1980. Τα τηγανόψωμα που λέγαμε, Ιωάννα μου, ήταν μια πολύ καλή κυρία, η οποία γειτόνισσα πήγε σε ένα σπίτι, σε ένα χωριό, δεν θυμάμαι πού, και τους έκανε τηγανόψωμα τώρα να φάνε και τα τέτοια, και τα είχε βάλει μέσα δηλητήρια και ξεπάστρεψε μια οικογένεια με 5 άτομα. Κανονικά. Άμα δείτε κανέναν εκεί να σας λέει λουκουμάδες, μην πάρετε. Να είναι ο Φευγάτος. Σοκ. Σοκίνγκ. Ένα καταπληκτικό γράφει τώρα εδώ ο Αναστάσης στο Facebook. Λέει, κοιμήθηκαν οι άλλοι έξω από τα εκδοτήρια της Τούμπας. Τρεις αγωνιστικές και κλεισμένον ο ΠΑΟΚ για παραβίαση του νόμου περί ελεύθερου κάμπινγκ. Διώκεται το ελεύθερο κάμπινγκ. Το ξέρεις αυτό, ε. Τώρα μας το διαπομπεύσαμε. Διαπομπεύσουμε. Τι λες. Άμα πάει τώρα τουριστική αστυνομία ή και κανονική αστυνομία, μπορεί να τους γράψει αυτούς. Απαγορεύεται να κοιμάσαι όπου βρεις. Καθίστε, ξυπνήστε γρήγορα. Ξυπνήστε, γιατί θα έχουμε ναι, την πορεία του γηπέδου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλώς τον. Καλά είναι, καλά. Τώρα που ακόμα δεν μπορούμε να συνέρθουμε από το τετραήμερο που κάναμε. Μαζί σου. Άλλη φορά να μην σας δίνουμε αργίες, άμα δεν μπορείτε να συνέρθετε. Δεν είστε άνθρωποι εσείς. Πολύ φασολάδα. Πολύ φασολάδα. Σίγουρα φασολάδα, σίγουρα. Πιστεύω. Ναι. Και σήμερα, αφού ξύπνησα, λέω δεν πας και στη δουλειά γιατί θα με διώξουν. Και ακούω τώρα. Να ξέρεις ότι μας ακούνε εκεί κάποιοι ρουφιάνοι και μας τα λένε μετά. Α, ο δικός μου πήρε τηλέφωνο. Παντού μας ακούνε. Λοιπόν, χτυπάει το τηλέφωνο χθες, φίλε μου. Ναι. Λέει, τι κάνεις, ένας πεθαμένος που ξέρεις με θυμήθηκε μετά από χρόνια. Ναι. Μου λέει, να λέει εισιτήριο. Το λέω, φίλε, για μένα λέω μπόρεσα και βρήκαμε 1000 ζώρια με μέσον. Ναι. Με από εδώ, με εκεί. Λέω, εξαντλήθηκαν όλα. Όχι, μου λέει για τώρα. Λέω, για πότε, ρε φίλε. Από Γερμανία το τηλέφωνο. Ναι. Τελευταίο μάτς με τον Πλατανιά, λέει. Πώς θα γίνει, λέει, να κλείσει. Λέω, δεν πάτε καλά, ρε παιδιά. Κάτσε, περίμενε ως τότε, μην βιαζόμαστε. Κοιτάμε το κάθε μάτς ξεχωριστά. Εντάξει, όχι, μην μπερδεύεις μερικά πράγματα. Δεν είμαστε εμείς Βέρεια. Ναι. Να μην πληρώνουμε παίχτες και όλες αυτές τις ομάδες εκεί που είναι, που ανήκουν σε σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Εμείς πληρώνουμε κανονικά, γιατί να μην έχουμε ελπίδες. Μάλιστα. Κλείσε από τώρα να σίγουρα, να μην πας να πίνεις στα εκδοτήρια. Μάλιστα. Άλλο τίποτα κανένα νέο. Ναι, χαλαρά είμαστε εδώ. Εντάξει, Τετάρτη είναι σήμερα. Ωραία. Λίγο τουριστικά, λίγο εισιτηριακά. Εντάξει, τώρα μία πάλι μπάλε αυτά. Όλοι 3-0-4 αυτά. Γνωστά. Μισό-0 γίνεται, μισό. Όσο και να λήξει. Δουλίτσα γίνεται πάντως. Δουλίτσα γίνεται. Παιδιά, για εισιτήρια δεν υπάρχει τίποτα. Να μην ζητάει κανείς. Πρέπει να έχεις όχι πλέον μέσον, τι να πω τώρα, ούτε με μέσον δεν βρίσκεται. Ναι, βουλευτές, ούτε υπουργοί, τέτοια. Έχουμε μέσον, έχει ο Κρις ένα διαρκές και είπε δεν θα πάει στο γήπεδο. Και το διαθέτει από ό,τι ακούσαμε. Μάλλον δεν το διαθέτει, εγώ έτσι κατάλαβα. Εμείς θα το ψηρίσουμε. Το άλλο που έγινε με τον τύπο που έβγαλε το εισιτήριο ότι 100 ευρώ το είπες αυτό. Το είδα. Πανέξυπνος αυτός. Απαράδεκτος. Ναι, και έχει το barcode πάνω. Μπορείς να το πάρεις λίγο εκεί να το αντιγράψεις, να το φτιάξεις και σου πω εγώ. Καλά. Τα τσακαλάκια για πότε θα το ψηρίσουν. Νομίζω ότι το ακύρωσε η ΠΑΕΚ. Ναι, προφανώς. Εντάξει, τι 100 ευρώ ρε εσύ μεγάλε. Εντάξει, ηρέμησε. Ναι, αρχίζει και ζητάει συγγνώμες τώρα λέει, μέσα σε σελίδες του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Εντάξει. Ένα όμορφο. Καλό δρόμο. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον να. Είναι Παπίνο Πυράζο εισιτήριο και το έβγαλε. Ναι, αγόρασε χθες ηλεκτρονικά εισιτήριο για το παιχνίδι και το έβγαλε αμέσως ηλεκτρονικά να το διαθέσει προς 100 ευρώ. Πανέξυπνος. Πανέξυπνος και με τα στοιχεία του και με τα πάντα του. Δηλαδή, εντάξει, ρε μεγάλε. Είσαι που είσαι μαυραγωρίτης, κάτω στο μούχτι. Ναι. Δηλαδή, φορά παρτίδα. Ναι, και, και αυτό περί ακύρωση του εισιτηρίου το μάθα τώρα από τον φίλο μας πριν. Ο Πασχάλης, φίλε, θα ξεβρωβολογιαστεί, έχει στην ουσία ξένη, να ξέρεις. Μαζί με πολλούς ακόμα. Τα κεριά έχουν να πέσουν σύννεφο εκεί. Ναι, τα κεριά, αλλά σου λέει μη γίνει κανένα στραβό, μετά θα πέσουν τα δικά σου τα κεριά. Σύννεφο. Εντάξει, εγώ έχω πει και στραβό να γίνει. Ναι.
Έτσι. Όλα πάλι στο χέρι μας είναι. Ναι. Όλα. Ουσιαστικά έτσι πως το περιγράφει, η αναμέτρηση είναι οσία ξένη Αγία Βαρβάρα. Ποιος από τους δύο, ποιος από τους δύο θα ανάψει κεριά. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Κάποιος θα έχει την κηδεία του. Έτσι, έτσι. Εισιτηριάκι έχεις. Λοιπόν, είπαμε ότι είμαι καβατζωμένος. Καβατζωμένος. Ναι, ναι. Στη Λαμία πήγε και κάμερα κρυφά έτσι για να καταγράψει κανέναν οπαδό του ΠΑΟ. Δηλαδή αυτό το μάθαμε. Δεν τα είδα αυτά, δεν τα παρακολούθησα. Δεν τα παρακολούθησα. Ναι, όχι. Δεν έχω. Πήγε κάμερα Ρουφιάνου για να μόλις ακούσει την πρώτη αρχή ΠΑΟΚ να αρχίσει να τραβάει και να πει νάτι εδώ είναι αυτή. Τιμωρήστε τους, κατάλαβες. Δεν το είδα αυτό, οπότε δεν έχω γνώση. Μάλιστα. Δεν έχεις γνώση. Να είσαι καλά. Καλό δρόμο. Καλή δουλίτσα. Τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Άνω Τούμπα μένω. Άνω Τούμπα, μάλιστα. Ναι, και πέρασα τώρα πριν από 4 λεπτά από τη θύρα 7 για να πάω στη δουλειά μου στο κέντρο. Και τι... Λοιπόν, παιδιά. Ναι. Χαμός. Τα παοξάκια, τα αδέρφια μας είναι εκεί πέρα. Πόσο κόσμο έχει? Καμιά 1000 άτομα σίγουρα. Αφού τι γίνεται εδώ πέρα, λέω. Εντωμεταξύ, δεν ξέρω. Από το πρωί πρέπει να ήταν από τις 5. Σε πιο νωρίς. Ερώτηση κομβική. Καντίνες έχει? Κοίταξε, καντίνες έχει γιατί είναι σήμερα Τετάρτη και έχει τη λαϊκή. Σωστό και οι άνθρωποι προβληματίζονται. Δεν θα ξέρουν πού να στήσουν τα πανέργα τους. Γιατί ο λαός, ο όγκος του λαού θα είναι πολύ μεγάλος και θα έχουν ένα πρόβλημα εκεί οι άνθρωποι της λαϊκής αγοράς. Σωστό και αυτό. Αυτό που με έκανε εντύπωση, γιατί άνοιξα και λίγο το παράθυρο, ήταν ότι όλοι οι φίλαθλοι, όλοι οι παοξίδες ήταν ήρεμοι, τους είδα έτσι ήρεμους, σοβαρούς και πιστεύω ότι την ίδια συμπεριφορά θα δείξουν και την Κυριακή. Μ' άρεσε αυτό που τοποθέτησες σε μια πρόταση, ήρεμοι και σοβαροί, δεν το έχουμε ξανακούσει. Δηλαδή και άλλη φορά τους είδα και ξέρεις τώρα για ένα εισιτήριο γινόταν, ξέρεις, καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό, καταλαβαίνεις, τώρα τους είδα ήρεμους εκεί. Σαν να είχαν πει ότι εμείς θα περιμένουμε και μια μέρα και δύο μέρες να πάρουμε το εισιτηριάκι μας, αλλά την ομάδα μας θα τη δούμε να κερδίζει. Κάτι τέτοιο έβγαλα εγώ. Είναι 7 βέβαια. Είναι 7 μόλις. 9 ανοίγουν τα εκδοτήρια. Να δούμε την ηρεμία που θα επικρατήσει 9. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Η ηρεμία είναι η δική μας. Έτσι. Καθώς πρέπει. Και τελείωσε και βλέπουν μέσα μετά την ορχήστρα να δουλεύει. Καταλαβαίνεις. Έτσι, να σε καλά, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ήταν πληρέστατο. Ήταν αυτό που έπρεπε. Καλημέρα, καλή δουλίτσα. Καλημέρα στη Γραμμούλα, μας ακούει. Έχουμε πολύ δουλίτσα. Καλημέρα. Δουλίτσα. Ναι, τώρα πιάσω αυτή τα εισιτήρια. Τέτοια. Ναι, καλημέρα. Έλα, Πάπη, καλημέρα. Καλώς το να. Θέλω να ευχαριστήσω την Πυθία που δεν ασχολείται με τις άλλες ομάδες, γιατί κάθε φορά που μας έχει δώσει χρησμό έχει πέσει μέσα. Οπότε να ηρεμήσουν τα παόκια είναι άσος από εδώ μέχρι τον Πειραιά. Τελείωσε, αυτό το είπε ο Πασχάλης. την Πυθία που δεν ασχολείται με τις άλλες ομάδες. Βέβαια. Φέρει αυτός. Βέβαια, λέω εγώ τώρα ένα στο εκατομμύριο να στραβώσει το μάτς. Τι θα σας κάνει μετά? Τελείωσε. Αφού το είπε η Πυθία, βρε, τι στεναγωγέστε, βρε. Έτσι, να βγαίνει να μας ενημερώνει. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Θα πας, γηπεδάκι, έχεις βρει εισιτήριο? Έχει φιλαράκι, έχει καβατζό. Όλοι καβατζωμένοι είναι, ρε, τι φυσμάτα είστε όλοι. Μπράβο τους. Εγώ πληρώνω την νόμα όλο το χρόνο, δηλαδή τώρα πώς θα γίνει ένα εισιτήριο? Μ' αρέσει που το κοινό μας είναι κυριλέ. Είναι κυριλέ, είναι από την αρχή εξασφαλισμένο. Είναι σένιο, έτσι πρέπει. Δεν ζητιανεύει, σε παρακαλώ. Να σε καλά. Καλημέρα. Έτσι, δεν ζητιανεύει τον άνθρωπο. Γιατί όποιος δεν είναι προνοητικός, μένει μυστικός. Πω, τι είπες τώρα, Ιωάννα μου, έστειλες με, θα το λέω κι εγώ αυτό. Θα το λέω κανονικά. Αν ακούνε και οι καντίνες, μπορούν να καμιά μήνυ καντίνα να κατευθυνθεί τώρα προς το γήπεδο της Τούμπας. Γιατί δουλίτσα 7 η ώρα, με 1000 άτομα απ' έξω. Και μια χαρά είναι το πρωινό αυτό. Σε κρατάει και δυνατό όλη τη μέρα, δίνει ενέργεια. Ναι, παιδί μου, φας τώρα δύο λουκάνικα και να χτυπήσεις. Εντάξει, για πρωί θα φας δύο βραστά. Μην τώρα αρχίσουμε παντσέτες και τέτοια με κάρβουνο. Ναι, κάνουν και λίγο να ψηθούν κάτι νόστιμο και απλό. Βραστό, ένα μπρόντζ. Να πάει με μια βράση. Ιωάννα, μου σου έχω ιστορία, την έχω ξαναπεί κιόλα και προσφάτω από το ραδιόφωνο. Μα το έχει διηγηθεί κάποτε ένα παλιό Κροατής. Δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή η ψυχούλα, αυτός ο άνθρωπος. Μας είχε πει ότι σε ένα παλαιότερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, νομίζω ευρωπαϊκό, που πάλι ο κόσμος είχε στηθεί έξω από τα εκδοτήρια και περίμενε στις ουρές για να αγοράσει,
είχε γνωρίσει τη γυναίκα της ζωής του. Αλήθεια. Ναι, τώρα, ταρανα. Λογικά της πήρε και το εισιτήριο μάλλον. Δεν ξέρω, λες την ψήρισε για αυτό τη γνώρισε. Της το αγόρασε μάλλον. Όχι, ήταν άγνωστη και αρχίσαν εκεί το σουσού, το Νατάλο, ξέρω εγώ, να εσείς και εσείς μόνοι περιμένετε και εγώ μόνος περιμένω, κυρία μου, και το Νατάλο. Πιάσα την μπάρλα, πήγανε μαζί στο γήπεδο και όλο αυτό μετά αργότερα εξελίχθηκε σε ρομάντζο. Και παντρευτήκαν και κάνα και παιδάκι. Να πάμε τώρα εκεί, λες, να βρούμε το. Η ουρά, η αλήθεια είναι ότι πιάνει. Πιάνει η ουρά. Γιατί γνώρισε τον καλύτερο μου φίλο από τη σχολή. Να τε οι ουρές. Άρχισε με τον μπλα μπλα. Τρελός παοξίδες κι αυτός. Οι ουρές είναι για τους παοξίδες. Άμα πάτε σήμερα στο ΙΚΑ, μόνο παοξίδες θα το έχουν πάρει. Σκηνή κορδόνη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, ρε Μπάρμαν. Έλα, αγόρι μου. Γιατί είναι το βρασό και πιο νόστιμο από τα κάρβουνα. Λίγο ψύχνω. Προσφύγει και ο αλκοόλ. Για το πρωί, για το πρωί. Για το 7 η ώρα το πρωί είναι γοητεία να τρως τέτοιο πράγμα. Ναι, αλλά τώρα το. Είναι τόλμη και γοητεία ταυτόχρονα. Ο άλλο σκέφτεται κανεί. Είναι ανούσιο, δεν έχει ουσία. Ναι, λέμε ρε παιδί μου, το βραστό θα γίνει πολύ πιο γρήγορα. Βάζει εκεί το τετζέρι, βράζει το λουκανικά και το τρως. Περιμένει και 2 λεπτά και 3 και 5 να γίνει ψύχνα. Και το ζωικό λίπο αυτή είναι γοητεία όλοι. Τα ξύλια. Χάρα. Τώρα εγώ ξέρω τι έχω να πάω να δω βασίλειο σου που δεν θα φάω 40 μέρες κρέας. Όχι, όχι, τι τετρά. Δεν σε βλέπω να αντέχεις. Δεν σε βλέπω να αντέχεις. Όχι, θα αντέξω γιατί θέλω να φάω το κατσίκι ολόκληρο. Άνθρωποι που έχουν στόχους σε αυτή τη ζωή, Ιωάννα μου. Μπράβο, μπράβο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τσάω, τσάω. Θύχτηκε τώρα αυτός. Γιατί είπαμε το βραστό λουκ, να φάνε βραστό λουκάνικο το πρωί. Όχι, λέει, το φάνε. Εντάξει, αυτά δεν χωράνε οπαδικά τώρα. Τι βραστό λουκάνικο, τι. Είναι τη δικιά μας προτίμηση. Ναι, ναι, εντάξει, να το κάνω. Όχι, λέει, θα φάει κάρβουνο. Σου λέει, πάω ξύ είναι να πούμε βραστό, τι τον έχει κανένα. Νερό βραστό. Ναι. Σε παρακαλώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Τι κάνετε, καλά, είστε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Περνάω μπροστά από τα εκδοτήρια, παιδιά, live. Ναι. Ενημέρωση. Ναι. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Αλήθεια. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Γυναίκες έχει. Μία βλέπω. Νεαρούς έχει. Νεαρούς. Καλά, μόνο νεαρούς. Πού είσαι. Όχι, όλες τις ηλικίες έχει, παιδιά. Όλες τις ηλικίες βλέπω. Έχει και λαϊκή. Ναι. Οπότε κάνουν και τα ψώνια τους. Πολλά νεύρα. Όχι, 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 θα γίνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Εντάξει, παίρνεις και ένα ζαρζαβάτι μαζί με το εισιτήριο. Να το πω, Μπάμπη. Ναι. Επειδή περνάω από τη λαϊκή της Τούμπας κάθε Τετάρτη που γίνεται, έχει καντίνες. Ναι, πάντα έχει. Ναι, κάθε λαϊκή έχει καντίνα. Και πιθανολογώ ότι είναι οι ίδιες οι καντίνες. Λες, οι καντίνες με τεχνογνωσία γηπέδου και αγώνος. Όχι, όχι, ναι, άλλο. Οι ίδιες καντίνες δηλαδή ακολουθούν τις λαϊκές. Α, μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Το πιθανολογώ δεν μπορεί να είναι μόνο στις Τούμπας οι καντίνες. Κοίταξε, η κάθε καντίνα, όπως είναι στην κάθε λαϊκή, η πάγκη είναι συγκεκριμένη. Ο καθένας έχει τη θέση του. Έτσι είναι και οι καντίνες. Σε κάθε λαϊκή έχει τη συγκεκριμένη καντίνα της. Ναι. Που είναι χρόνια αυτό. Τέτοια. Πόσο κόσμο υπολογίζει να έχει, πώς το βλέπεις έτσι. 800 με 1000 άτομα σίγουρα. Έχει τόσο, μάλιστα, ήδη. Ναι, ναι. Από τις 7 η ώρα, μάλιστα. Εσύ έχεις εξασφαλίσει στυλιά και έχεις. Έχω διαρκείας μόνο. Κι άλλος βίσμα από εδώ, ρε. Κι άλλος προνοητικός. Οι άνθρωποι του πρωινού ξυπνήματος είναι οι προνοητικοί. Είναι μπροστά. Είναι μπροστά. Άγνω, έπαιρα πολλά χρόνια στην 4. Ναι. Μέχρι το τελικό του 2014 που λένε ότι δεν θα πάρει θύρα 4 εισιτήρια για τον τελικό. Μετά αλλάξαμε, πήγαμε στην 5. Ναι. Πήγαμε πέρα στον τελικό και λένε πάρε να πάρει τα διαρκεία όπου πας. Άντε ψάξε τώρα με εισιτήρια για τον τελικό. Φέτος πιστεύω ότι αν πάμε θα μας δώσουν και εμάς. Φέτος που έχεις εισιτήριο. Στην 5 έχω. Α, και φέτος στην 5, εντάξει. Μάλλον δεν θα πάρεις για τον τελικό. Να ξέρουμε, να ξέρουμε. Τι καλός άνθρωπος που είσαι. Εσείς τα λέτε μόνοι σας. Εσείς τα λέτε μόνοι σας. Να είσαι καλά. Δίνεις εισιτήριο. Όχι, δεν έχω, δεν μου δώσανε. Τίποτα. Δεν μου τα φαγε. Όπως σου δώσανε και δεν το ξέρει, δεν είναι στο κανένα χαρτί. Μπα, αυτό μια χαρά τα ξέρω. Πίστεψε. Ξέρεις πώς. Θα πω και εγώ το γραφικό, ξέρεις πώς μου στείλανε χθες αδερφέ κανένα εισιτηριάκι να πούμε κανένα τέτοιο. Αλήθεια. Ναι, ναι, στα inbox και στα τέτοια και στα μηνύματα. Μεγαλώνεις, Μπάμπι. Μεγάλωσα. Μεγαλώνει εκπομπή. Πώς λέω, ως οργανισμός που λέει και ο Κόλκας. Ναι, μεγάλωσα. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Να είσαι καλά, καλή δουλίτσα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ενημέρωση από το ρεπορτάζ τη Τούμπας. Καλά, νεαρά παιδιά θα έχει σίγουρα. Αν θες να
πάμε μετά μια βόλτα, τι ώρα τελειώνουμε εδώ, 8. Αλλά δεν έχει 800 άτομα, 1000. Και στις 8 θα έχει 2000. Πω πω, είναι τόσο, τόσο πιστοί, μπράβο τους. Μπράβο σας παιδιά, κάτσε τώρα ρε, να ξυπνήσεις. Ναι, για λόγο επειδή δεν ξυπνάτε να ακούσετε για τα εισιτήρια. Αυτό το έχουμε παράπονο. Το έχουμε παράπονο. Αλλά σήμερα έχουμε λαό. Οπότε... Έχουμε λαό, λες, ξυπνήσεις. Καλά, πάντα έχουμε λαό. Εντάξει, ναι, φυσικά πάντα έχουμε λαό. Παρακαλώ. Απλά, σήμερα ένα κλικ παραπάνω. Ένα κλικ παραπάνω. Λοιπόν, ένα κλικ διαφημίσεων τώρα στο λόγο, επειδή κυρίες και κύριοι, καθώς ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπούλας μας, δυναμικά και μάχημα. Προτρέπουμε τον κόσμο, προτρέπουμε τις κορασίδες να πάνε στα εκδοτήρια, γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Μπορεί να βρείτε τον πρίγκιπα του παραμυθιού έξω από το γήπεδο να σας πάρει ένα εισιτήριο, να σας κάνει ένα σάντουιτς. Να έχετε και τίποτα καρκεράκια για να προσφέρετε. Α, εκεί είναι η προνοητικότητα, ε. Παντρεύεσαι, ναι, γιατί τόσες ώρες θα περιμένεις την αναμονή. Θα πεις θέλει. Θέλει ένα κρακεράκι. Είναι ωραίος τρόπος για να πιάσει και κουβέντα, ε. Είναι. Α, γι' αυτό. πάντα ένα κουτάκι κρακεράκι μέσα σου για να βρει. Άντε να πάρουμε τη γραμμούλα και θα κάνουμε μετά το διαλύματα. Καλημέρα. Παιδιά, επειδή δεν άκουσα από την αρχή, ναι. το σκηνικό με τον Νουάρντα το πάτε. Όχι, δεν το αναφέραμε, θα το πούμε. Εντάξει, ναι, και αυτά που διάβασα και εγώ, ότι ο Αμίρ Νουάρντα δέχτηκε επίθεση στην Κεσαριανή τα ξημερώματα από δύο αγνώστους με όπλο και μαχαίρι. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Την ώρα που άκουγα το πρωί, έβαλα μέσα και το παδικό. Ναι, όχι, λένε ότι είναι καθαρά. Γιατί πήγε κατευθείαν, κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα και με βάση από τις καταθέσεις πήγαν και άνθρωποι του Ατρομήτου και μετά όσο ουσιαστικά διηγήθηκε και ο ίδιος, αναφέρθηκε ότι είναι οπαδικό. Λέει, τα κίνητρα είναι οπαδικά. Προφανώς του είπανε αυτό την ομάδα σου και τέτοια. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, βέβαια, είναι η αλήθεια και δεν ξέρουμε. Ποιανής ομάδας οπαδή ενδεχομένως είναι συγκεκριμένη. Κανένας δεν ξέρει, απλά εγώ λέω το σχολιασμό που έκαναν εκεί για να το κάνουν αυτό στην αίρα, σκέψου τώρα πόσο δύσκολο είναι. Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, δεν είναι, αλλά δεν έχουμε γνώση, δηλαδή διαβάζουμε μόνο τα site, οπότε γι' αυτό και δεν αναφέρθηκα. Αν δεν έχουμε ιδία άποψη και δεν γνωρίζουμε, να πάρουμε κάποιο τηλέφωνο εκεί. Γι' αυτό είμαι εγώ, για να το σε κάνω να το αναφέρει. Ναι, δεν είναι κακό να το αναφέρουμε, δεν είναι. Ναι, όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Δυστυχώς. Να βλέπουμε τι γίνεται εκεί κάτω, γιατί οι παίκτες σου δεν παίζουν καλά. Δεν έχει να κάνει με το κάτω και το πάνω. Έχει να κάνει με το. Με τη βλακεία. Με τη βλακεία του κόσμου. Με τη βλακεία. Έχει γίνει και παλιότερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε. Ναι. Πριν από το match ΠΑΟΚ ΑΕΚ, τότε που υποτίθεται θα μας τρίχνουν στην Α2, το προηγούμενο βράδυ κάπου συνάντησαν, έτυχε να βρεθούνε μωρέ, περνούσε στον δρόμο, ένας πολύ ωραίος μαύρος του Άρη, ποιος ήταν τότε ρε γάμο του πολύ πεθαράς. Ο Μάσεϊ. Ο Μάσεϊ, αν μπράβο, το έξω από το τσιπάκι του και έγινε ένα χρυσή εκεί πέρα, σε ένα φανάρι. Δυστυχώς και στη βλακεία δεν χωράνε οπαδικά. Αυτό είναι κοινή. Να σε καλά, καλό δρόμο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Με άγριες διαθέσεις εδώ η Ιωάννα μου φτιάχνει το soundtrack όχι μόνο του πρωινού ξυπνήματος αλλά κυρίως των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να βρίσκονται έξω από το κηπέδο της Τούμπας ή να κατευθύνονται σε αυτό. Ταυτίζονται, να σκάσουν έτσι το σάστηριο να πούμε και έτσι. Να βάλετε να ακούσετε Old School Rednecks, βοηθάει πάρα πολύ στην αναμονή, να ξέρετε. Στην αναμονή. Εμπειρία στις αναμονές και εμείς αν έχουμε. Οχο. Άμα έχεις πάει σχολές, άμα έχεις πάει ΙΚΑ, άμα έχεις πάει υπηρεσίες. Άμα έχεις πάει ο ΑΣ. Άμα έχεις πάει ο ΑΣ, να μας ενημέρωσε, άμα έχει κανένα καλό θέμα. Να κατευθυνθούμε και εμείς να κάνουμε το ρεπορτάζ μας εκεί. Ξέρεις, μπορεί να βρεις και τον ερώτα της ζωής σου. Γιατί όλα πρέπει να τα συνδυάζεις αυτή τη ζωή. Και δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου έρθει. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι πολύ αλήθεια. Μην υποτιμάς τίποτα. Θα σου πει κάποιος, έλα βρε τώρα, βρε να πούμε τώρα εδώ για τον μπάγκ μιλάμε. Γιατί πάω και έρωτας, γιατί να μην συνδυαστούν. Δεν κατάλαβα. Ίσα, κοινή αγάπη. Πόσες φορές εσύ δεν εντυπωσιάστηκες μια κοπέλα που έχει τέτοια ενδιαφέροντα με σένα. Να την εντυπωσιάζεις. Εντυπωσιάζεις τη Σπάρτη. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε Βαλεντίνο, αλλά τώρα μπορείς να της κάνεις ένα ετεροχρονισμένο δώρο για τον Βαλεντίνο. Πάρτι σε ένα εισιτήριο. Βρες ένα εισιτήριο. Φύλα κατουρημένες ποδιές για ένα εισιτήριο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν δεν έχεις προνοήσει να έχεις κάποιο διαρκές, αν δεν έχεις τα κατάλληλα βίσματα. Εμείς είμαστε εκπομπή αντιβίσματος, δεν έχουμε κανέναν. Ούτε την Ιωάννα μας μπορώ να βρω, ούτε κανέναν εδώ να τον στείλω στο γήπεδο. Μακάρι να μπορούσα. Δεν πειράζει. Αρκεί που το σκεφτήκαμε. Εγώ σ' αγαπάω έτσι κι αλλιώς, οπότε... Θα ψάξω κι εγώ άλλους να τους πω, ρε παιδιά, ο Παπαδημαλίδης με κάνα εκπομπή καλά αστυριακά για το ρεπορτάζ, για το ρεπορτάζ. Έδωσες για το live σου, εγώ είμαι ικανοποιημένη. Εντάξει, για το live στους δικούς μου έδωσα, δεν έδωσα την εκπομπή για το live, τι τους γύφτω. Εντάξει, όχι, ξέχασα.
δεν μπορούμε να κάνουμε διαγωνισμό. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο αυτή τη στιγμή, οπότε δεν μπορώ να καταγράφω. Γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν θέλει να βγει στον αέρα. Θα έπαιρνε απλά το τηλεφωνάκι του, θα δίνουνε την παρουσία του, θα καταγράφαμε το ονοματάκι του και αργότερα θα κάναμε την κλήρωση. Αλλά δεν έχω αυτή τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να καταγράψω τα στοιχεία. Οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε να σας δώσουμε κάποιο εισιτηριάκι. Θα σας δώσουμε όμως την αγάπη μας. Να κληρώσουμε. Απλόχερα. Ναι, μακάρι να μπορούσαμε να σου πω κάτι, να κληρώναμε ένα καφενείο. Ένα σουτζουκάκι, μια ρετσίνα. Κουτάκι, σοκολατάκια. Σοκολατάκια να γλυκαθούμε. 2-31-0-287-3-8. Επικοινωνία με την εκπομπή μας. Έχουμε και το ρεπορταζάκι μας, γιατί είναι το θεματάκι, αν μη τι άλλο, του πρωινού στην πόλη, την αναμονή των φίλων του Δικεφάλου. Κάποιοι σίγουρα θα εκνευρίζονται, μας έχει πρίξει ρε Μπατμανίδη τώρα με τα πάω και να πούμε και τέτοια. Τι να κάνω, παιδιά, αυτό πρέπει να πω τώρα εδώ. Εμείς κανονικά θα θέλαμε να πούμε άλλα. Άλλα πραγματάκια. Τα λέμε κιόλας. Τα λέμε κι αυτά. Ναι, άλλα κάνω κι άλλα θέλω να σου πω. Και θέλουμε όμως ρεπορτάζ και καταγραφή από τους ρεπόρτερ, τους φιλάθλους που περνάνε έξω από το γήπεδο να πάνε για τη δουλειά. Είτε κάποιοι μπορεί και να βρίσκονται εκεί στην αναμονή να μας δώσουν κλίμα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Δημήτρης από Βόλιο. Έλα ρε Δημήτρη, τι έγινε. Μια χαρά, πάλι καλά έχει την Ιωάννα και ξυπνάμε. Έτσι, έτσι. Κάτσε, για καλό. Που πήγε να κλείσει το μάτι, μόλις έβαλε μου γλυκά. Α, μπράβο, μπράβο. Δημήτρη. Μια επιτυχία για σήμερα. Μεγάλο πανκιό, Δημήτρη. Έτσι, μπράβο. Θα πω εγώ. Καλά κάνει. Ερχόμαστε, φεύγουμε. Ερχόμαστε, φεύγουμε, τι. Γυρνάω, έφυγα, φόρτωσα, έφυγα. Ήταν να έρθω και Βόλο Σαββατοκύριακο πάλι εκεί με τον μπαρμπάκι, δεν βγάλα μάκρυ. Αλλά θα έρθουμε, εντάξει. Θα έρθει για τον τελικό πάλι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Ναι, εννοείται, αφού έχουμε την τεχνογνωσία, εννοείται. Πώς περάσατε το τριήμερο στο Βόλο, πού ήταν να έρθω, αλλά δεν ήρθα. Καλά ήταν, είχε κόσμο αρκετό. Καλά, φαντάζομαι, να στενάξαν τα τσιμπουράδικα. Ού, σίγουρα, καθαρίζουν. Τώρα, ό,τι όποιο πάει να πει και να φάει, θα φάει καθαρό πράγμα. Έτσι. Η νικάρα μας τι κάνει φέτος, δεν έχουμε ενημέρωση, δεν τα έχουμε πει πολύ συχνά. Δεύτερη είναι το τρένο του Αχιλλέα μπροστά. Όχι, πού να τον περάσει αυτό, ναι, δεν τον περνάμε. Έχει χάσει μόνο από εμάς και έχει φέρει άλλες δύο ισοπαλίες. Mm-hmm. Δεν ανεβαίνουμε δηλαδή. Δύσκολα. Κυνηγάνε να τον ρίξουν τον Αχιλλέα με. Δικαστήρια και τέτοια παράνομη που έχει κάνει τη μεταφορά και τέτοια. Καταλαβαίνω. Εξωαγωνιστικά. Μάλιστα. Αλλιώς δεν πιάνεται. Η Νίκη έχει 38 και ο Νουκουσού ελπίζει να έχει 50. Α, καλά, εντάξει. Αντίο ζωή. Ο πρώτος με το δεύτερο, ναι. Να σε καλά, καλό δρόμο. Έγινε, τα φιλιά μας. Τσαο στον αγαπημένο μας Βόλο, το λατρεμένο Βόλο. Καλημέρα στη Γραμμούλα μας. Καλημέρα. Μας ακούτε. Καλημέρα! Όχι, δεν μας ακούει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αρκεί που μας πήρε τηλέφωνο. Ναι, κάτι αυτό. Δεν έχει σημασία. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Ευθύμη από το Μαϊάμι. Ναι, μην το λες, γιατί δεν είναι πρωινός, απογευματινός είναι, γι' αυτό μας ακούει. Όχι, εντάξει, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Που κάνουμε έστω με αυτόν τον τρόπο παρεούλα, σου στέλνει τις καλημέρες του. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, μας ακούνε και διεθνώς πόσο. Καλά, πόσο παιδί, χαρά πια. Πόσο. Η καριέρα, δεν λες τίποτα. Καλημέρα, λέει Μπάμπη. Καλημέρα και στην Ιωάννα, λέει την Κυριακή το ντέρμπι είναι δικό μας. Και προφανώς δεν εννοεί τους Μαϊάμι Χιτ, εννοεί φυσικά την ομάδα του Δικεφάλου. Πριν που λέγαμε για καντίνες, άσχετο βέβαια το περιστατικό, αλλά διαβάζω τώρα εδώ στο επί του πιεστηρίου στο ρεπορτάζ. Λέει πυρκαγιά σε καντίνα στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Πήρα φωτιά οι καντίνες. Κανονικότατα. Πολύ δουλειά, μάλλον. Ετοιμάζονται. Καλημέρα στη Γραμμούλα μας. Καλημέρα, μας ακούτε. Η γραμμή σας έχει κάποιο θεματάκι. Καλημέρα. Νάτος. Τώρα η γραμμή φτιάχτηκε, ναι. Ναι. Λοιπόν, τρόμαξε και με τη μουσική που άκουσε το πρωί, τρόμαξε και τα παράσιτα! Τα παράσιτα, ε! Και οι γραμμές της κινητής τρόμαξανε. αυτό δεν ήταν τραγούδι, αυτό ήταν ανακατοσούρα αυτό το πράγμα. Χαμχούμ, αυτή είναι νεολαία. Άστα να πάμε. Δεν καταλαβαίνεις τραγούδι, ήταν αυτό τι ήταν. Τέλος πάντων. Τι να κάνεις, τα νιάτα μας, έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, εχθές έκατσα και είδα την Bayern. Αν δεν είδες τη Chelsea Barcelona. Όχι, είδα την Bayern εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, έκανες διαφορά. Ναι, λέω αυτό ρε, καλύτερα, έτσι το υπολόγισα. Το άλλο λίγο μάπα ήταν να σου πω την αλήθεια, ναι. Κάτσα και το είδα εγώ το Chelsea Barcelona, τέλος πάντων. Απλά ήταν το πιο σημαντικό. Κοίταξε, κάνεις κάποια σχέδια, ξέρω εγώ, για ένα μάτσε, λες θα τον κερδίσω, θα τον ρίξω 3, θα τον ρίξω 2, τον κάνω. Εχθές οι Τούρκοι δεν ήταν να φάνε 5 γκολ, φίλοι, μέχρι που παίζανε
κανονικά 11 με 11 δεν ήταν, δεν ήταν κάτι το τρομακτικό. Ήταν. Με το που τρώνε την κόκκινη, όχι, εκεί πέρα ήρθαν. Καταρρεύσανε. Και ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε. Ναι, δυστυχώς. Φάγανε μια πεθάρα και λίγα φάγανε. Ήταν δημοτικό το σκαπάτους. Έτσι ήταν για 7-8 γκολ χθες οι Τούρκοι. Εμείς ήμασταν με τους Τούρκοι, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Φέτος έχει παίξει καλά, να σου πω την αλήθεια. Έλα, μας έχασες. Μας έχασε. Κάτι γίνεται τώρα εδώ με τις γραμμές. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Και μια και πιάσαμε τώρα εδώ λίγο έτσι μια ψηλή τα. Όπα, τι μας ξαναμπήκε αυτό, παιδί μου. Όχι, το βγάζω. Σε παρακαλώ, κάναμε λάθος. Τι καλά, καλή, το ακούσαμε το κομμάτι. Πάλι θες. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Θα σου βάλω το δίσκο την άλλη φορά. Να το αφήσουμε να παίζει. Να το αφήσουμε να παίζει και να φύγουμε κιόλας από εδώ, ναι. Με την Ιντερβέντεν να μας ενημερώνει καθημερινώς για αποτελέσματα σε Αγγλίες, Ισπανίες αλλά και όχι μόνο, με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Είχαμε Champions League χθες. Η Μπεσίκτας ιτήθηκε με 5-0 από την Μπάγερν Μονάχου, όπως μας προείπε ο φίλος μας ο Τάσος, που έκατσε και δει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά με 10 παίκτες η Μπεσίκτας λίγησε μπροστά στην ανωτερότητα της Μπάγερ. Πριν δεν ήταν για να φάει όλα αυτά τα γκολ. Από νωρίς, όταν παίζεις από το 16 με 10, δυσκολεύεσαι στο 43. Μπήκε μάλιστα το πρώτο τέρμα για την Μπάγερ. Και Chelsea Barcelona 1-1 σε ένα ψιλοβαρετό παιχνίδι. Με την Chelsea να αμήνεται κλασικά. Την Μπαρτσελόνα να έχει μια φλιαρία τσούκου τσούκου μπολ. Σε κάποιες φάσεις βλέπαμε κάτι κατοχές 75-25, 80-20. Αν και η Μπαρτσελόνα μπορεί να έχει την κατοχή, η Τσέλσι ενδεχομένως να άξιζε την νίκη, καθότι είχε δύο δοκάρια. Δύο δοκάρια κατάφερε με την τρίτη και φαρμακερή, όπως μας είπε ο Σωτηρακόπουλος, να σκοράρει με τον Γουίλαν στο 62ο λεπτό. Ισοφάρισε ο Μέση στο 75, σκοράροντας για πρώτη φορά στην καριέρα του απέναντι στην ομάδα της Τσέλσι. Είχε μόλις δύο αντιπάλους, στους οποίους δεν μπόρεσε ποτέ να νικήσει ο Λιονέλ Μέση. Μία ήταν η Τσέλσι μετά από 8 παιχνίδια, αυτό ήταν το ένατο όπου κατάφερε να πετύχει γκολ. Και η άλλη ομάδα που παραμένει άγκολη, στην οποία δεν έχει καταφέρει να την παραβιάσει ο Λιονέλ Μέση, είναι την εστία της, τέλος πάντων, είναι η ομάδα της Ίντερ. Μόνο στην Ίντερ πλέον δεν έχει σκοράρει ο Μέση, αλλά δεν έχει σκοράρει, να σου πω κι εγώ, απέναντι στον ΠΑΟΚ. Επίσης ο Λιονέλ Μέση. Στον Άρη, στον Ηρακλή, στην Καλαμαριά, γιατί έχει βάλει γκολ στην Καλαμαριά, αλλά αυτά δεν τα λέτε κυρίες και κύριοι. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας. Λόγω επειδή εδώ με την εκπομπούλα μας στο πρωινό της 21ης του Φλεβάρη, δεν είπαμε καν ατζέντες τίποτα, είναι Ευσταθείο Αρχιεπισκόπου Αντιοχίας Ζαχαρίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ιωάννου Γάμα Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως του Αποσχολαστικών. Τι είναι αυτό τώρα το σχολαστικό, το καταλαβαίνω. Μη με ρωτάς, δεν ξέρω. Δεν ξέρετε, έπρεπε εσύ αυτά μετά έγινε να τα πέσει. Η σχολαστική, ποιοι είναι. Τι... Είναι Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας. Είπαμε, και... θα είναι Παγκόσμια ημέρα σήμερα. Πάντα έχει μια Παγκόσμια ημέρα και είναι και Παγκόσμια ημέρα του ξεναγού. Γι' αυτό ίσως μας βγήκε. Του ξενυχτιού, πίστευα, θα πεις και χάρηκα. Υπάρχει, λες, τέτοια Παγκόσμια ημέρα. Δεν θα την κάνουμε. Να την φτιάξουμε του ξενυχτιού. Γι' αυτό μας έπιασαν το πρωί-πρωί οι τουριστικές μας αναζητήσεις. Όλοι για κάποιο λόγο γίνονται τελικά. Ο ξεναγός. Δεν εορτάζει κανένα γνωστό όνομα, οπότε δεν μπορούμε να πούμε πουθενά τα χρόνια μας πολλά. Το σκηνικό στην πόλη μας θα είναι μουντό για σήμερα, όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, όπως είναι και τις τελευταίες 2-3 μέρες. Για όσους τώρα θέλουν να κατευθυνθούν στο γήπεδο της Τούμπας, υπάρχει μια πρόβλεψη εδώ γύρω στις 8 η ώρα για ασθενής βροχή, να πέσει μια ελαφρά ψυχάλα, αλλά νομίζω δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πτωήσει τον λαό του ΠΑΟΚ. Δεν μας άνε. Δεν μας άνε, γιατί δεν έχει να φάνε κιόλας το πρωί εκεί. Είναι ένα θέμα. Ρε πάτε, θα οικονομίζετε τώρα. Εδώ αν ακούτε καντινιέριδες, πλανώδη. Θα έχει κουλουράκια. Κουλουρτζίδες, λουκουματζίδες και δεν ξέρω κι εγώ τι. Πάτε στο γήπεδο της Τούμπας, θα το βγάλετε το μεροκάματο σήμερα με το παραπάνω σαν ένα παιχνίδι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Στο γήπεδο της Τούμπας γίνεται ο χαμός, τουλάχιστον 4.000 με 5.000 κόσμο έχει έξω και περιμένουν. Οπότε κάτι γίνεται, σίγουρα θα τα βγάλουν τα λεφτά. Δεν εννοείται, δεν θα χρειάζεται να πάνε και στο μάτσα, τους θα εξαντλήσουν από το... Έχει... Οπότε... Έχει... Λίγο δύσκολο να βρουν εισιτήριο οι υπόλοιποι. Ναι, καλά, εντάξει, τώρα να πας πιο αργά. Έχεις πέρασες τώρα από εκεί, απ' έξω. Έχω περάσει πριν μισή ώρα, είμαι ταξιτής και γίνεται ο χαμός ήδη. Δηλαδή από τις 7 έχει χιλιάδες κόσμο και περιμένουν να παίξω. Και φαντάζομαι ότι τα εκδοτήρια ανοίγουν στις 9.
9. Και ποιος ξέρει ο πρώτος τι ώρα ήταν εκεί πέρα. Δεν θα πρέπει να είμαστε. Επίσης. Από προχθές πρέπει να τα λέμε. Σημαντικό, δεν ξέρω. Γιώργο Μίνο έχει έξω από τα εκδοτήρια να κάνει ρεπορτάζ. Δεν μπορεί να το πει. Ενώ στο γήπεδο τη Τούμπα ο κόσμο περιμένει από το πρωί. Ο ΠΑΟΚ! Για τέτοια. Αυτά, καλημέρα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα. Λέει 4.000 ρε. Στο τέλο θα βγουν καμιά 50.000 κόσμου, θα είναι έξω. Βάλτε του μέσα να δουν κανένα ματσάκι. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Να τα ανοίξω εκεί τι πόρτε να. Τουλάχιστον σαν καφετέρια. Να πάμε να οικονομήσουμε, Ιωάννα. Θα του πάμε εκεί τρόφιμα, ξηρά τροφή, σέρβες, σαρδέλες, lunch και meat. Πω. Κάτι τις. Ναι, αλλά δεν προετοιμαστήκαμε. Δεν προετοιμαστήκαμε, που τα ξέρουμε κι εμείς αυτά. Την άλλη φορά όμως, ναι, που θα έχει, τηλεφωνάκι, αφού το έχουμε, που το έχουμε το πρωινό, δεν θα ζοριστούμε κιόλας. Έτοιμα θα τα έχουμε τα προϊόντα. Η επόμενη φορά, λογικά, ενδεχομένως να είναι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, νομίζω κάπου στις 10 του Μάρτη είναι το συγκεκριμένο το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Θα μπορέσει ο κόσμος εκεί να εφοδιαστεί από τα δικά μας προϊόντα με την μάρκα Λόγω Επειδή. Βεβαίως, βεβαίως. Γιώργο Μίνο. Είναι νόστιμο. Έτσι. Λόγω Γιώργο Μίνο θέλω να μου πείτε αν βλέπετε έξω από το γήπεδο κάπου στα εκδοτήρια, αν υπάρχει ρεπορτάζ, γιατί σίγουρα θα πάνε και τα τηλεοπτικά συνεργεία για να καταγράψουν το γεγονότο. Κατά τα άλλα, μιας και πιάσαμε λίγο ελαφρώς έτσι τα του Champions League. Και σήμερα φυσικά υπάρχουν ματσάκια, ωραία, και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε παιχνίδια και τώρα έχουμε παιχνίδια να γεμίζουν οι μέρες μας. Σε 9:45 η Σαχτάρ του Ντόνετσκ υποδέχεται την Ρώμα και η Σεβίλη την Manchester United. Τα δύο παιχνίδια που θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Είχαμε 4 την προηγούμενη αγωνιστική, 4 αυτό, εντάξει, okay, ναι, είναι οι 16 ομάδες. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των 16 για τα παιχνίδια του Champions League. Εμείς θα ολοκληρώσουμε και το μισάωράκι μας τώρα αυτό, 7:30, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό και να επιστρέψουμε εδώ γεμάτη δυνατή. Σου έχω μια ήδη, δεν είναι ήδη σάρα, σου έχω μια πάρα πολύ... Εντάξει, θα δεις. Αγωνία, σε κρατά και σε αγωνία. Εγώ έχω ένα όνειρο. Είδες όνειρο. Ναι. Τι είδες, παιδί μου, πες το τώρα και να πάμε για διάλειμμα. Πολύ πραγματικό. Πραγματικά. Είδα ότι ήμουν σε μια μπειραρία. Σε μια μπειραρία, ναι. Και έπινα μπειρά όμως. Τι παράξενο και τι πρωτότυπο. Για τσένα, ναι. Έπινες μπειρίτσα, ναι, και... Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα δεν τα θυμάμαι. Ωραία. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστικό γιατί μετά χτύπησε το ξυπνητήρι, κατάλαβες. Τουλάχιστον πρόλαβαν την πρώτη μπύρα μου. Εκεί μας καταντήσανε να βλέπουμε ότι στον ύπνο μας πάμε στις μπειράριες. Δεν μπορούμε να πάμε στο ξύπνιο μας. Κατάλαβες, για να βλέπουμε. Τι, ο Ηρακλής έχει αμπύρα. Έχει προνοήσει. Ευτυχώς που δεν έπινες κανένα άλλο ποτό, κανένα gin tonic. Ακόμα, μην με προειδεάζει. Εντάξει, χωρίς να έχω διαβάσει τον Ηρακλή, θα σου πει ότι θα βρει ένα καλό παιδί. Γιατί όλα τα όνειρά σου οδηγούν στο. Προς τα εκεί. Λοιπόν, αν δεις ότι πίνεις μπύρα μόνος σου ή με άλλα άτομα. Είχε άλλα άτομα τον όνειρο. Σε περιμένουν μεγάλες χαρές και ευχάριστα νέα. Yes. Θα βρεις εισιτήριο για την Τούμπα. Αυτό είναι το μεγάλο σου όνειρο. Αν είσαι παντρεμένος ή παντρεμένη και ονειρευτείς μπύρα, ο γάμος σου θα πάει καλά και είναι πιθανό να αποκτήσεις μωρό. Mm. Μας λέει ο ονειροκρίτης. Αν δεν είσαι παντρεμένη, Ιωάννα μου, ο αγαπημένος σου θα σου κάνει πρόταση γάμου. Χωρίς να κάνω, αλλά δεν πειράζει. Όχι, τώρα θα σε παντρέψει με τι θεωρείς, αφού κάθε φορά βλέπεις αυτό το πράγμα. Στα επαγγελματικά, τα όνειρα με μπύρα σημαίνουν ότι θα πάρεις μεγάλη χαρά για κάτι που περιμένεις και θα αυξηθεί η περιουσία σου. Αυτό μας συμφέρει. Εκεί από... θα σε κεράσω κιόλας. Ναι, και από υγεία, λέει, δεν θα έχεις αρρώστιες και είναι πολύ πιθανό να αναρρώσει κάποιος άρρωστος ενός συγγενής σου. Ένα όνειρο είδες, παιδί μου, και θα αλλάξεις εδώ τον κόσμο. Θα φέρεις παγκόσμια ειρήνη στο τέλος. Λοιπόν, θα σας εξηγήσουμε τα όνειρα. Μείνετε συντονισμένοι, 7:30, τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα και το λόγο επειδή επιστρέφει μάχημο δυναμικό. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, δυναμικά μάχημα, ξυπνητά, ορεξάτα, όπως πράττουμε καθημερινώς εδώ στο λόγο επειδή και στο Λίπερο 107,4. 7:36 πρώτα λεπτά, καλημερίζουμε τους έσχατους που μπαίνουν τώρα στην παρεούλα μας. Μη τρομάζετε από την μουσική μας. Τους ξυπνάμε κιόλα. Ξυπνάμε, παιδί μου. Μα είσαι αυτή η μουσική. Ναι. Μπορεί να συνδέσει λίγο με το ποδόσφαιρο. Είναι γιατί καθαρά.
Εντάξει, λίγο χούλιγκανς, λίγο τέτοιο, με την καλή την έλνοια. Καλέ, πάντα. Εδώ λέμε να μην έχουμε χούλιγκανς, ναι, εσύ, το μυαλό σου εκεί, όχι, όχι πρακτικά, θεωρητικά. Λεκτικά. Να ημνήσουμε τους πολλούς χούλιγκανς. Λεκτικά, έτσι, το σώζουμε τώρα, το κάναμε, το προλογιάσαμε. Αφού τρώω λίγο μπούλινγκ εδώ πέρα, να μην υπερασπιστώ λίγο την εαυτό μου. Έτσι, και καλά κάνεις, Ιωάννα μου, 2-31-0-2-7-3 οκτάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Παίρνουμε και κλίμα από το γήπεδο της Τούμπας και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που συνδράμει μαζί μας και μας ενημερώνει διαρκώς για την κίνηση έξω από τα εκδοτήρια. Φαντάζομαι ότι όσοι επιχειρήσουν τώρα να προσεγγίσουν το γήπεδο του ΠΑΟΚ, μάλλον θα βρίσκονται σε δεινή και δύσκολη θέση. 9 η ώρα ανοίγουν τα εκδοτήρια, είναι 7:37. Ήδη έχει μαζευτεί καμιά 4-5 χιλιάρα κόσμου. Τα εισιτήρια είναι κάπου εκεί στον αριθμό, καμιά 6.000. Άντε να πιάσεις ουρά, θα έχουμε κλάματα και δράματα. Άντε σίγουρα ίσως θα δείξουν οι ειδήσεις κάποια πράγματα. Ναι, άντε ίσως τώρα αν πας στο γήπεδο να έχεις μια κάποια ελπίδα μένω στην ουρά να βρεις. Αλλά εμείς εδώ επειδή κοιτάμε πάντα πολύ διαφορετικά τα πράγματα και να μην βρεις εισιτηριάκι, ψάξου να βρεις κάτι άλλο, δεν ξέρεις τι. Έχει γυναίκες στα εκδοτήρια, αυτό θέλω να μου μεταφέρετε και να όχι μου μόνο, πείτε. Μία να έχει πιο πολλές. Έστω και μία, ρε παιδί μου. Ποιος θα πρωτοπρολάβει όμως την τεχνολογία. Αλλά τι τώρα, θα στείλεις, ας πούμε, την κοπέλα σου, τη γυναίκα σου, την αδερφή σου, τη μάνα σου να περιμένει στην ουρά και να πάρει εισιτήριο. Κάποιοι θα το έκαναν. Το έκαναν, θα το έκαναν κάποιοι, είμαι σίγουρη. Ωραία, δεν πρέπει. Στείλουν την μπάλα του, ρε μάνα, άρε καλά εισιτηριάκι. Μπορείς, αυτό ξέρεις πως θα μπορούσες να στείλεις τη μάνα σου, να πεις ότι μάνα έχω να πάω στη σχολή, έχω να διαβάσω, μάνα έχουμε εξτρά εξεταστική. Σίγουρα θα πήγαινε τώρα για το παιδάκι της εκεί. Ναι, είναι το φιλότιμο. Το φιλότιμο. Ρίξτε στο φιλότιμο και ίσως πιάσει τελικά. Ή να πεις μάνα πάω να πάρω, να στηθώ στην ουρά, να πάρω εισιτήριο για τον ΠΑΟΚ. Ζακέτα να πάρεις. Πιάσε όλα τα άλλα. Θα ετοιμάσεις και σε τουιτσάκι από το σπίτι σίγουρα. Εδώ να, οδηγός διαχείρισης και αναμονής σε ουρές. Μόνο το λόγο επειδή σας παρέχει, κυρίες και κύριοι, την συγκεκριμένη τεχνογνωσία. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί επικοινωνούμε και συνδιαλεγόμαστε. Δεν ξέρουμε και τι καιρό έχει βέβαια έξω. Άμα ψυχαλίζει, άμα βρέχει. Άλλο τι μας λένε τα ίντερνετ, άλλο και τι έχει. Αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν θα πτωήσει κανέναν. Ειδικά άμα βρέχει θα είναι τολμηρή. Τολμηρή. Θα ανεβούν στα μάτια μας, πιστεύω. Παιδί μου, σου λέω τώρα, αν εσύ είχε ένα εισιτήριο και το δίνεις, θα ήσουν η πιο περιζήτητη νύφη αυτή τη στιγμή στην πόλη της Θεσσαλονίκη. Βροχή θα σκάγαν οι προτάσεις γάμου, κατευθείαν, ούτε καν. Θα είχα και να διαλέξω κιόλας. Καλά θα τους έκανες όλους. Θα βγάζουν τον καλύτερο τους εαυτό. Λες να το πούμε έτσι, λοιπόν, ένα εισιτήριο έχει η Ιωάννα μας. κανονίστε. Θα σου βρω μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Να μοιράσω εδώ στις δεσποινίδες εκπομπές. Ναι, θα είχε πέραση. Τους στέλνουμε όμως έτσι, με αντάλλαγμα. Τότε να σε θυμότανε. Όχι, δεν τους στέλνουμε. Τους στέλνουμε τώρα που δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Αυτό σημαίνει πραγματική αγάπη. Πραγματική και ανιδιοτελής αγάπη. Πραγματική και ανιδιοτελής αγάπη, η οποία όμως οδήγησε σε ένα πολύ δυσάρεστο, σε μια δυσάρεστη εξέλιξη. Απλά η είδηση από μόνη της έχει έτσι ένα περίεργο χαρακτήρα, γι' αυτό και την αναφέρουμε. Διάβαζα τον τίτλο και μου προξένησε εντύπωση. Στην Τουρκία συνέβη το συγκεκριμένο. 85χρονος σκότωσε τη γυναίκα του με μάνικα νερού, προσπαθώντας να θεραπεύσει τη δυσκυλιότητά της. Άκου τώρα τι συνέβη εκεί. Μια 78χρονη στην Τουρκία σκοτώθηκε όταν, δυσάρεστη είδηση μεν, αλλά την αναφέρουμε γιατί δεν την έχουμε ξανακούσει. Τέτοια περίπτωση η θανάτου είναι πολύ ιδιαίτερη. Όταν, λέει, 85χρονος σύζυγός της προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα δυσκυλιότητάς της με μία μάνικα νερού. Και το αναφέρουμε αυτό ως παράδειγμα προς αποφυγή. Μην καταφύγετε σε γιατροσόφια. Αυτές οι μέθοδοι είναι, ναι, πολύ αναχρονιστικές. Αναχρονιστικές. Στην επαρχία, λέει, Κοτζαελή, στη βορειοδυτική Τουρκία, συνέβη το περιστατικό. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Χουριέ Daily News, το περιστατικό έλαβε χώρα στην επαρχία Τσαγίροβα, όταν ο 85χρονος αποπειράθηκε να θεραπεύσει το μακροχρόνιο πρόβλημα, λέει, της γυναίκας του, βάζοντας, λέει, τη μάνικα λάστιχο για τον κήπο, στο καταλαβαίνεις που, της γυναίκας του και ανοίγοντας το νερό. Ανέχεις το Θεό σου. Στη συνέχεια, λέει, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά της, καθώς οι γιατροί είπαν ότι
έντερά της εξεράγησαν λόγω της πίεσης του νερού. Ο σύζυγός της συνελήφθηκε και αφέθηκε ελεύθερος μετά την κατάθεσή του, στην οποία είπε πως είχε επανελειμμένα καταφέρει να γιατρέψει τη δική του δυσκυλιότητα με τον ίδιο τρόπο. Η υπόθεση ερευνάται, λέει, από το γραφείο του εισαγγελέα. Μη καταφέρετε. Τι πράγματα είναι αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Ακραίο, ακραίο. Δηλαδή, αν η δυσκυλιότητα. Φάει κανένα δαμάσκινο, ξέρω εγώ. Τι άλλες περιπτώσεις. Εντάξει, θα το αναλύσουμε τώρα το συγκεκριμένο σημείο. Και πάρα πολύ πρωί. Αλλά αποφύγετε τις μάνικες με το νερό. Λέει τώρα αυτό είδε αποτελέσματα στην παρούσα φάση. Αυτά είναι καλό να μην γίνονται και οδηγούν και σε πολύ δυσάρεστα τέτοια. Απλά μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου τέτοια περίπτωση και δεν ξέρω αν αποτελεί κάποιο είδους γιατροσόφια. Αν το έχεις ακούσει πουθενά. Όχι, αλλά σίγουρα αυτά τα γιατροσόφια είναι μυστικά. Ναι. Και τριγυρνάνε εκεί στις επαρχίες. Στις επαρχίες της Ανατολίας, μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, μακριά. Όχι, 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 μακριά. Μακριά από όλα αυτά. Τρομάξαμε μόνο και στην ιδέα. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με την εκπομπάρα μας. Με το λόγο επειδή. Λεπτό προς λεπτό. Η αναμέτρηση. Η αναμέτρηση των ανθρώπων που είναι στημένοι έξω από τα εκδοτήρια του γηπέδου της Τούμπας και περιμένουν να λάβουν στην κατοχή τους, να πάρουν στην κατοχή τους ένα μαγικό χαρτάκι για την Κυριακή για τις 7.30 ώρα, όπου ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι φυσικά της 23ης αγωνιστικής ημέρας, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε και την Ιντερβέντεν πάντα κοντά μας σε αυτό το τελευταίο μισάωρο. Η Ιντερβέντεν μας ενημερώνει για σπάνιες Αγγλίες, για αποτελέσματα, προγράμματα με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Και σήμερα 21 του μηνού, 21 δεν έχουμε, καλά δεν τα είπαμε πριν, λέγαμε την ατζέντα μας. Σήμερα 21 του μηνού, εκτός από Champions League το βράδυ στις 9.45, νωρίτερα στις 7.45 έχουμε ματσάκι για την La Liga, την πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Η Leganés υποδέχεται την Real Madrid. Και αν δεν είχατε την Ιντερβέντερ, πού θα τα μαθαίνετε αυτά τα ωραία πράγματα. Βέβαια, βεβαίως. Αλλά σε μια πιο ευχάριστη είδηση, γιατί, εντάξει, είπαμε τώρα το δυσάρεστο και μιλάμε για τις αγάπες, για τις συμπλεύσεις. Δεν θα σου πω κάτι ευχάριστο. Τι ευχάριστο. Που χρησιμοποιήσω το όνομά σου, στην αρχή απογοητεύτηκα, αλλά μετά βοήθησε. Στην αρχή εντάξει, απογοητεύεσαι. Λέγοντας Μπάμπι Μπατμανίδη, απογοητεύεις πάρα πολύ κόσμο. Ναι, πού καλή χρησιμοποιήσεις το όνομά. Μάλιστα, νεαρό. Και εκεί που μιλούσαμε και λέγαμε τι κάνουμε στη ζωή μας γενικά, τον βλέπω και σου έμοιαζε. Παναγιά και Χριστέ. Και απογοητεύτηκες. Όχι, ήταν απογοητευτικός αυτό. Σταμάτα, ναι. Και του λέω, να που να μου δεις ότι μου θυμίζεις κάποιον. Μου θυμίζεις, ποιο μου θυμίζεις, ποιο μου θυμίζεις. Ναι, ναι. Και λέει, α. Ξενέρωσε. Δεν παίζει να σε κατάλαβε. Α, δεν με παίζει να με κατάλαβε. Με βλέπω. Εγώ νομίζω ότι κατάλαβε και μακρύθηκα λίγο. Ναι, έτσι. Μετά από 5 λεπτά, γύρισε με μια μπύρα. Μα να την πήρα. Και μας την κέρασε. Οπότε... Και δεν ήταν το όνειρό σου αυτό. Όχι, εντάξει, ήταν πραγματικότητα. Γιατί μα το όνειρό σου παντρευόσουν. Ναι, ναι, βεβαίω. Οπότε εντάξει. Έπιασε τόπο δηλαδή το όνομά μου. Ναι, σου λέει τώρα ποια κοπέλα μου να με βλέπει σαν αυτόν τον αχαήρευτο, να με βλέπει λίγο πιο γοητευτικό. Σίγουρα με ήξερε και απογοητεύτηκε μετά. Ναι, ναι, ναι. Μη του λες έτσι, παιδί μου, μοιάζει τώρα εμένα εδώ. Στρομπολό, στρομπολό, σαν παριζάκι που είμαι. Με τα μούσκο, με το έτσι, με τα λίγα. Ήταν ο νεότερος εαυτός σου. Ο νεότερος εαυτός, μάλιστα. Τώρα απογοητεύεις εμένα. Εντάξει. Εγώ μοιάζω με αυτό, να σε παρακαλώ τώρα, Ιωάννη. Θα μεγαλώσει, θα είσαι. Σαν τον Μπαμ Μπατμανίδη, καταδικασμένος θα ξυπνάς από τις 6 ώρα το πρωί. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Πέτρο που μας γράφει: ρε Μπάμπη, χαμηλά τη μουσική, τρομάζουνε τα πρόβατα. Μπορεί να μας ακούνε, ναι, παιδί μου και επαγγελματίες, ας πούμε, κτηνοτρόφοι. Μπορεί να είναι λίγο πιο γρήγορα. Άννα μου, εσύ τα τρομάζεις τα πρόβατα και δεν μπορείς να κατεβάσεις γάλα. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Εγώ είμαι πάλι. Έλα, αγόρι μου. Πάμε, χθες άκουσα την εκπομπή σε επανάληψη. Ναι. Και δεν μπορούσα να ακούσω το πρωί. Ναι. Πού είναι αυτά τα καφενεία που έχει πει ο Ολυμπιακό. Και στη γειτονιά μου θα σε πάω. Εγώ θα έχει μέσα φίλαθλο. Δυτικά, αρέσει, πάμε. Δυτικά, ναι. Δυτικοί έχουν τα δυτικά μια χαρά, είναι. Μια χαρά είναι. Δυτικά έχουμε Ολυμπιακούς, αεξίδες. Σε πληροφορώ ότι είχαμε πάει να δούμε το παιχνίδι του κυπέλου. Ολυμπιακός ΑΕ και μετά έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Με ποιον έπαιζε.
Τι... ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο, λοιπόν. Πιο πολύ κόσμο έχει στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός παρά στο, στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ παρά στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Πες το τα σύννεφα. Ναι, δεν θέλω να τα πιστέψετε, αλλά εμείς σας τα λέμε. Σας τα λέμε. Που είναι αυτά τα καφενεία, όλοι ψάχνουν τώρα για να κάνουν τον ντου. Σιγά μην τα πω τώρα. Τρώμε όλοι ξύλο. Είσαι τρελός. Μπαντινό. Ναι. Παίζει και ο ΠΑΟΚ βόλεϊ σήμερα. Έλα, δώσε βόλεϊ εκεί η ενημέρωση, δώσε λίγο. Πάει ώρα για τους 8 του κυπέλου με την νίκη Αιγινίου. Μα, συγγνώμη, η νίκη Αιγινίου τι είναι, Α1 ή τέτοιο. Α1, είναι 7η-8η. Μάλιστα, μάλιστα. Και πάμε 4 μετά, μπορεί να δούμε κανένα Final Four, δηλαδή ΠΑΟΚ Ηρακλή, Ολυμπιακό. Ναι. Και ποια είναι, ναι. Ποιο είναι το άλλο ζευγάρι, τον 8. Αχ. Δεν ξέρουμε, καμιά ΑΕΚ. Μπορεί καμιά ΑΕΚ. Καμιά ΑΕΚ. Κανείς... Είναι στην Α2. Στην Α2 είναι, κανένα Παναθυναϊκό τότε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ω, Παναθυναϊκό είναι χάλια. Α, είναι χάλια. Τι σου... Α, Σύρος μου, ωραία, ποιο θα είναι, δεν θα είναι καμιά Σύρος. Τι. Σύρος, ναι. Εννοείται. Σύρος, εννοείται. Ο Ηρακλής έχει καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα. Σε κέρδισε. 3-2 σε πήρε εκεί. Κάτσε, δεν πάει. Αμάτια. Αμέσω μου τον καλό το λόγο. Έπαιζε με τον Ολυμπιακό το Σάββατο και έτσι κάτσε να το δω τον αγώνα. 3-2 είναι, είναι το πρώτο σετ που έχασε ο Ολυμπιακός, δηλαδή και εγώ έχω ενημέρωση. Το γνωρίζω. Ο πρώτος βαθμός δηλαδή. Ναι. Όχι σετ, ναι, ο πρώτος ναι. βαθμός που έχασε η ομάδα του Ολυμπιακού. Και μακάρι να παίξουμε μαζί στα play-off. Με Ηρακλή για να πάρει την εκδίκηση. Ο Ηρακλής έχει. Όχι, όχι, όχι. Α. Με τον Ολυμπιακό. Α, με Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό τον έχει. Τον Ηρακλή δεν έχει με τίποτα. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσαο, τσαο, καλή δουλίτσα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάρμπα. Καλώς τον. Τάσος Ολυμπιακός. Έλα ρε Τάσο, κλείς την εκπομπή εσύ, τρελανέ τους όλους. Σε ζητάνε όλοι, είσαι ο πιο περιζήτητος ακροατής, πιο περιζήτητος και από τον Πασχάλη. Θα έρθω την Κυριακή, φορμαρισμένος. Ναι. Κουστούμαρισμένος και θα περάσω κύριος. Κύριος θα περάσεις, αέρας λες θα περάσεις. Από το γήπεδο της Τούμπας. Ούτε διαιτησίες θέλω, οτιδήποτε. Σ' ακούνε τώρα, σ' ακούνε και από τα εκδοτήρια απ' έξω. Έχουν να σε ψάχνουν, είσαι και στην Τούμπα κιόλας. Όχι τίποτα άλλο. 50 χρόνια, εντάξει. Δεν έχουν τα καφενεία Ολυμπιακούς. Καλά δεν τα λέω. Λίγους. Εντάξει, ένας-δύο είναι ρε παιδί μου σε κάθε καφενείο, αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν, σίγουρα. Και ποια υπάρχει, Παναθηναϊκός υπάρχει, και Άρης υπάρχει. Ναι, ναι, αυτά λέω. Κάνω εγώ καταγραφή, κάνω δημογραφική καταγραφή. Και δεν έχει πάρα πολλούς Αριανούς στην Τούμπα. Ισχύει. Αυτό είναι πατροπαράδοτο. Ναι. Είναι άντρο. Τον Πασχάλη, τον αδερφό, αδερφό του Πασχάλη. Έτσι, αδερφός. Να είσαι καλά. Δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες, τον Πασχάλη. Έτσι. Ισχύεις εν τη ενώση. Να σε καλά, Τάσο από Τούμπα. Καλημέρα. Τσάω. Ο φίλος του Ολυμπιακού του έβαλε τώρα εδώ φυτίλια και τέτοια. Θα παίρνουν τηλέφωνο. Θα παίρνουν μέχρι μεθαύριο. Μιλούν αυτό το τηλέφωνο. Εντάξει, είπαμε ούτω ή άλλω το λόγο επειδή δεν έχει ομάδα, δεν έχει θρησκεία, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει τίποτα. Έχει μόνο την αγάπη μέσα του και αυτήν θέλουμε να διαδώσουμε. Γιατί αυτό είναι το σωστό πνεύμα του πνευματισμού. Και γενικά, και όχι μόνο το σωστό πνεύμα του πρωινού ξυπνήματο. Στο πρωινό ξύπνημα δεν χωράνε οπαδικά. Όταν ανοίγει. Όλοι ενωμένοι ενάντια στον πόνο που βγάζουν τα ματάκια μας και η ψυχούλα μας. Εκεί δεν έχει ούτε πάω κάτι Ηρακλής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Τίποτα. Ξυπνάς, ανοίγεις το μάτι σου τσίπλα και λες: αχ, πώς θα τη βγάλω τη μέρα. Θα τη βγάλω. Με μια τεράστια αγκαλιά, μια τεράστια αγάπη. Με μια όμορφη παρέα, με ένα ωραίο χαβαλέ. Αυτό που νομίζω τουλάχιστον κάνουμε. Τουλάχιστον το διασκεδάζομαι, θέλουμε να πιστεύουμε. Κάνουμε και τις μανούρες μας, κάνουμε και το ένα μας, κάνουμε και το άλλο μας. Γιατί λιμπερό είσαι. Αυτό είναι το σημαντικότερο και το κυρίαρχο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Όσοι δεν βρουν εισιτήριο σήμερα, ναι. Ας κάνουν μια βόλτα εκεί τα καφενεία της Τούμπας. Ναι, και γιατί... ρωτάνε. Πού είναι ο Τάσος. Του Τάσος το δείμε. Θα ρωτάνε εκεί που είναι ο Τάσος, που είναι ο Τάσος. Ψηλέ, 50 χρόνια. Αυτό λέγεται εξευμενισμός. Να μας μένει και κάτι. Λοιπόν, ρίξε την ακροματικότητα τώρα. Έχουν αλλάξει. Τι είναι αυτός που είπε ρε, αυτό το δυσμός να μου. Λοιπόν, καλά δεν είναι. Θέλω να σχολιάσω τα όνειρα της Ιωάννας. Η Ιωάννα δεν ξέρω που έχει μπλέξει. Έχει μπλέξει. Και τι σου ρίχνουμε στο τσάι. Ήπια χθες ένα τσάι και ντράπηκαν το παραγγείλω. Ναι, τι ήταν. Γιατί ήταν το τσάι της Παλακίδας. Παλακίδας, ναι. Και το παρήγγειλε και λέω. Μην με κοροϊδέψεις. Και μου λέει, θες να μου το πεις λίγο. Και του το είπα και μετά με κοροϊδεύε. Τι κάνει αυτό το τσάι της Παλακίδας. Είχε κακάο μέσα. Κακάο, α, μάλιστα. Εντάξει, οκ. Εντάξει, τώρα δικαιολογούνται όλα. Πάντως για την περίπτωση της Τουρκίας.
για το συμβάν, θέλω να πω ότι είμαστε, αν και τραγικό, θέλω να πω ότι είμαστε είναι πολύ μπροστά. Ρε, αλλά πάνε, έχει έτσι, ναι, έχει ένα ηλαρό χαρακτήρα, όσο τραγικό και να είναι γι' αυτό. Εμείς το έχουμε βγάλει σε γιαούρτι και μάλιστα στη διαφήμιση, ναι, αν προσέξεις, ναι, δεν το λέει, το λέει πολύ κομψά, όλα ρολόι. Με το τάδε όλα ρολόι, δηλαδή. Σοβαρά, δεν λέει πάω στην τουαλέτα, λέει 5 παρά 10. 6 και 4. Δεν την έχω δει. Υπάρχει δηλαδή προϊόν το οποίο βοηθάει, ναι, ας πούμε, στην δραστηριότητα. Ναι, ναι, το, να το πούμε. Όχι, ας μην το πούμε το προϊόν. Ας μην το πούμε. Το, ναι, λέμε, ναι, ναι, αλλά... Και λέει με το τάδε προϊόν, ναι, άλλαξα περιβάλλον, όλα ρολόι. γυναίκες τώρα συζητάνε. Ναι. Εδώ ο άντρας θα συζητήσει, θα πει κανονικά, ας πούμε. Καλά. Ο άντρας για να θέλει ένα μπουκάλι χλωρίνη, ναι, για να διαβάζει. Ναι. Λοιπόν, κίτρινο χαρτί το παλιό, το μεγάλο. Ωραίες πρωινές εικόνες για να ανοίγει το ματάκι του κόσμου, ναι. Και μόλις τελειώσει λέει σερπαντίνα. Καλή συνέχεια. Να της πω. Γλυκούλης μας μετέφερε ωραίες πρωινές εικόνες. Εντάξει. Τώρα μπορεί να, κάποιος να μας ακούει και μέσα στην, ξέρεις, στο μέρος και να τον βοηθάμε. Μπορεί και το λόγο επειδή να είναι για την καταπολέμηση, ας πούμε, τις δυσκολιότητες. Δεν ξέρεις. Αν μπορούμε να συνδράμουμε και με αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και χαρούμενοι. Μπορείς να σωθούν ζούλες. Κάναμε καμιά μάνικα, κανένα λάστιχο και έχουμε άλλα πράγματα. Ας αυτά. Σιγά σιγά θα φτάσουμε προς το τέλος. Ήθελα να αναφέρω από το νωρίς, δεν τα πιάσαμε πολύ νωρίς την κουβέντα και το Ζουζού και το Μουχαμπέτη και δεν ούτε το σαν σήμερα. Απλά έτσι ονοματικά δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Απλά μου άρεσε το όνομά του, γι' αυτό και θα το δώσω μία. Θα το δώσω μία αναφορά. Λέει σαν σήμερα, λέει, το 1949 πέθανε ο Ινδονήσιος κομμουνιστής Ταν Μαλάκα. Έτσι λέγεται ο άνθρωπος. Το είδα και εγώ στο Wikipedia. Δεν το γνωρίζω. Εντάξει, νομίζω άξιζε να το πεις. Απλά για να ξέρουμε κάποια πράγματα για την ιδιοσυνική ιστορία. Ταν Μαλάκα, ε. Μπορεί να είναι και να ξακουστώ επίθετο εκεί. Άρα πάει σε ένα Έλληνα και να βρει και σόγια. Σου λέει τον τάδε, τι τον έχει, θα πούμε. Τίποτα, απλή συνωνυμία. Λοιπόν, σιγά σιγά το λόγο, επειδή θα φτάσει προς την ολοκλήρωσή του. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την ακρόαση, τη συμμετοχή, την εκούσια, την ακούσια συμμετοχή σας στο ρεπορτάζ που μας μεταφέρατε, το κλίμα. Να πούμε και καλή δύναμη σε όσους περιμένουν έξω στην Ελλάδα. Έλα μωρέ τώρα, καλή δύναμη, εντάξει, για γούστα πάνε. Άσε βρε τώρα, τους λυπηθούμε, για γούστα πάνε. Αυτοί θα είναι οι προνομιούχοι, μετά θα κουνάνε τα χαρτάκια και θα λένε εγώ το έχω, το έχω. Άμα κάνετε έτσι, όχι τότε. Όχι, ναι. Εντάξει, για καλό σκοπό πάρει και περιμένουν σε αυτά. Σε αυτά δεν είναι ούτε λογαριάζεις. Α, πέρασε η ώρα, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Εντάξει. Είναι. Εντάξει, αν το θέτεις έτσι τότε θα παίρνω πίσω. Πάρ' το πίσω. Λοιπόν, Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σου. Πολύ όμορφα. Πολύ ωραία. Ακούσαμε εδώ και τις μουσικές μας και τα punks και τα trunks. Λοιπόν, αν σας τρομάξαμε, ζητάμε συγγνώμη. Είναι από τα ήρεμα αυτά. Από τα ήρεμα. Πού να δείτε και τα άγρια. Είναι τα ήρεμα, τα πολύ ήρεμα, μπορώ να πω. Ακολουθεί Κωστή Τσατσαρός μέχρι και τις 10 η ώρα εδώ στον Λίμπερο 107,4. Μείνετε συντονισμένοι. Θα απολαύσετε πανδεσία προγράμματος και σήμερα. Σας φιλούμε. Τα ξαναλέμε αύριο στις 6. Τσάω.